Ελληνίδες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας από τώρα έως τις 9:05 περίπου, μαζί με τον Περικλή Μακρύ και τον Νίκο Τσόνη στην περιγραφή, καθώς και τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου, για να παρακολουθήσουμε για ένα διήμερο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στίβου ανδρών γυναικών, αλλά και νέων ανδρών και γυναικών. Καλησπέρα και από μένα. Να ρίξουμε μια πρώτη ματιά στο πρόγραμμα της ημέρας που ξεκίνησε με την σφυροβολία ανδρών. Μήκος γυναικών επί κοντό ανδρών φυσικά τελική είναι. Δισκοβολία γυναικών, τα 100 εμπόδια των γυναικών σε περίπου 15 λιγότερο, 12-13 λεπτά από τώρα. Ίσουν μήκος των ανδρών, τα 110 εμπόδια ανδρών φυσικά. Τα εκατοστάρια, οι δύο τελικές σειρές, όπως και οι δύο τελικές αντιστοίχως στις γυναίκες και στους άνδρες, η σφαιροβολή ανδρών τελικός, 400 γυναικών τελικός, τριπλούν ανδρών, 400 σε άνδρες και γυναίκες, ενδιάμεσα οργανισμός του Ιωνά, και αργότερα υπάρχει τη διάρκεια στα στήπλου, στις γυναίκες και στους άνδρες, στις μικρές 4% σε 2 και 3 τελικές σειρές αντίστοιχα σε γυναίκες και άνδρες. Πολλά μεγάλα ονόματα του ελληνικού αθλητισμού είναι εδώ, με καλύτερο τον Κώστα Φιλιππίδη που ήδη έχει ξεκινήσει τις προσπάθειες στο επικοντό, όχι ο Φιλιππίδης, οι υπόλοιποι. Έχουμε τον Νίκο στο γυναικό, θα δούμε την Αλέξανδρη. Έχουμε την Αναγνωστοπούλου στο δίσκο. Έχουμε τους δύο σπουδαίους αθλητές, τον Πανιώτη και τον Μάστορα στο ύψος. Θα δούμε 100 μέτρα το Τζάκουνα, θα δούμε πάρα πολύ ωραίες στιγμές για τους φετινούς πρωταθλητές Ελλάδος, ποιοι θα είναι οι νικητές. Ένα πρωτάθλημα που έχει ξεκινήσει πριν από 100 χρόνια, αλλά να πάμε να περιοριστούμε στο μήκος που ήδη έχει ξεκινήσει. Περικλήσα. Ναι, και είμαστε ήδη στον δεύτερο γύρο προσπαθειών με την Βασιλική Κουτσουμπού για την ώρα να προηγείται με 5 μέτρα και 98 εκατοστά. Η αθλήτρια που βλέπετε είναι η Ελένη Καλαϊτζή του γυμναστικού συλλόγου Λαγκαδά, που με 5.70 βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας κατά κύριο λόγο σε αυτό το αγώνισμα στην Χάιδο Αλεξού, η οποία ήταν άκυρη πάντως. 5.83. Γιατί ένας από τους στόχους των αθλητών και αθλητών είναι και τα όρια του Πεκίνου για κάποιους αθλητές, και η Αλεξούλη είναι μία αθλητή που ψάχνει το όριο. Στο μήκος είναι 6.50, φέτος έχει κάνει 6.69, θα τα δούμε αυτά στην πορεία και θα έρθει η σειρά της. Είναι η καλύτερη που έχουμε, έτσι, Περικλή. Σαφέστατα. Η πρωταγωνιστή, για να δούμε. Το μήκος που είναι και το μοναδικό αγώνισμα σε εξέλιξη και το επικοντό, βέβαια, απλώς είναι αρκετά χαμηλά, και ενώ νωρίτερα έγινε εκτός σταδίου στο βοηθητικό, βέβαια, και η σφυροβολία των ανδρών. Θα σας πούμε και τα αποτελέσματα. Αναστασία Φουτσιτζίδου σε ένα έγκυρο άλμα. Το πρώτο της, γιατί στην πρώτη προσπάθεια ήταν άκυρο. 5.74. Έλεγα, Νίκο, για την ασφυροβολία που έγινε εκτός σταδίου. Να δούμε τον νικητή σε λίγο. Ναι. Να δούμε την προσπάθειά του. 5.74 το άλμα της Φουτσιτζίδου, μια αθλήτρια που ήρθε από την Σύρο. Και πάμε στο επόμενο. Στην Εφη Κολοκυθά, η οποία φέτος τουλάχιστον δεν έχει περάσει τα 6 μέτρα. Το λέω αυτό γιατί είναι μια αθλήτρια κατά κανόνα τα τελευταία χρόνια τα κατάφερνε, δεν ξέρω αν σε αυτή την περίπτωση εδώ έχει περάσει την γραμμή των 6 μέτρων. Για πρώτη φορά μέσα στην σεζόν είναι η αθλήτρια που εδώ βέβαια δεν έχει πατήσει καθόλου καλά, με σημαντική απώλεια. 6.07 με ρεκόρ 6.34 και αρκετά εξάρια πέρυσι. Να λοιπόν είναι το πρώτο φετινό 6.07, μια καλή εξέλιξη για την Κολοκυθά. Και αν συνυπολογίσουμε το πάτημα στην Καλβίδα που αφαίρεσε κάποιοστά, μπορεί να επίσης κάτι ακόμη καλύτερο. Χριστίνα Αλβερτσιάν στο τέλος, 1η, 10η και 12η, αγωνίζονται οι καλύτερες αθλητές. Άγγελ, προφανώς εδώ, όχι, Άγγελ, Αλβερτσιάν. Πάρα πολύ καλά το πάτημά της. 5.91. Και αυτή ψάχνει το πρώτο της εξάρτητα, το έχει 5.91. Είναι στην
πέμπτη θέση θυμίζουμε ότι η εύκολη κιθά πέρασε με 6, δεν ήταν τα 6 μέτρα και είναι στην πρώτη θέση. Φυσικά τώρα θα αγωνιστούν η Ιουλία Πολοζόκ και η Χάιδο Αλεξούλη κατά σειρά. Ενώ υπάρχει και το 6-30 με της Παναγία, λένε πως είναι Κύπρια αθλητές. Πρέπει να θέλουμε να δώσουμε ότι παραδοσιακά στο παρελθόν του πρωτάθλημα υπάρχουν συμμετοχές αθλητών και θα δούμε αρκετούς και αξιόλογους. Να λοιπόν ένα καλό άλμα. Επίσης μοιάζει να είναι πάνω από τα 6 μέτρα για την Πολοζόκ. 6-15. Με 6-12 φέτος και 6-26 ατομικό ρεκόρ. Είναι ένα άλμα στα 6-15. Σημαίνει ότι είναι και το καλύτερο για το 2015. Τώρα θα προηγηθήσει η Αλεξούλη. Αυτή την ίσκα και η καλύτερη πλεάρισε και κόρη του άλλοτε ποδοσφαιριστή, Αλεξούλη. Η οποία τα έχουμε πει πολλές φορές κατά επανάληψη. Φέτος ψάχνει αυτό το μαγικό 670. Αυτή ψάχνει το δικό της όρος. Τώρα, πάλμα της. Γιατί στριμμένη εκεί. Βασίλη, θα την οπορτουνίσει από την κατά όλο. Τώρα δίπλα σου πέρα. 6-28. Πέντε 32. Το άλμα επί κοντό, μετά πήγε να κάνει σύνθετα, κατέληξε στα 100 εμπόδια. Αυτή είναι η Ευαγγελία Μέρκου από τον Εύοσμο. Εδώ είναι η Γεωργίου του Υγείας Ρόδου. Δίπλα της είναι η Μαρία η Ποινή, την είδατε, να, αυτή είναι η Ποινή. Πήγε πολύ καλά πέρσι και αυτή του Ρόδου. 5, η Ρόδος 63. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο στίβο. Αυτή είναι η Πετσούδη που η Ολυμπία του ΠΑΟΚ γέννησε, έγινε μητέρα, επέστρεψε στους στίβους, λογικά θα είναι στα μετάλλια μαζί με την Ποινή. Και εδώ το μεγάλο όνομα, αυτή η Ελισάβετ Πεσιρίδου του Γυμναστικού Συλλόγου και Φυσιάς, από την Κατερίνη αθλήτρια. Εδώ είναι η Χριστίνα Θεοκά της ΑΕΚ και στην 8η διάδρομη η Μαρία Γεωργοπούλου από το Εγάλεο, μια νέα κοπέλα μόλις 19 χρονών στο τελικό των 100 μέτρων με εμπόδια, ένα αγώνισμα που
είχαμε την τύχη να αναδείξουμε και να κερδίσουμε Ολυμπιονίκη την Κούλα Πατουλίδου του 1996, η οποία κρατάει ακόμα το πανελλήνιο ρεκόρ από τότε. Να δούμε αν εδώ η Πεσιρίδου, όχι σήμερα, αλλά στο μέλλον θα μπορέσει να είναι αυτή το μεγάλο όνομα στο αγώνισμα. Νάτι, πέρσι έπεσε μαζί της και η Μαρία Επινή στον τερματισμό. Η Πεσιρίδου είναι 23 χρονών, η Επινή είναι 25. Και βέβαια η μητέρα επέστρεψε, τρέχει στην πέμπτη διαδρομή. Αυτή είναι η Μαρία Επινή, Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Υγεία Ρόδου. Τη βλέπετε εδώ, έχει χρόνο 13 δευτερόλεπτα και 56 εκατοστά φέτος. 5.81. Και Πεσιρίδου έχει 13.31 και θέλει το 13 σκέτο για να πάει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα γίνει στο Πεκίνο από 22 έως 30 Αυγούστου. Εκεί που θα είναι τα μεγαλύτερα ονόματα του κόσμου. Εκεί που καταγράφεται η ανθρώπινη εξέλιξη, εκεί που γίνονται τα μοναδικά παγκόσμια ρεκόρ. Θα δούμε και αν ο Μπολτ θα είναι ο ταχύτερος άνθρωπος για μια ακόμα φορά, όπως δείχνουν τα πράγματα θα είναι. Αλλά τα βλέμματά μας και οι κάμερες της R2 στον τελικό των 100 μέτρων με εμπόδια. Προσέξτε στο 4 τη Μαρία την Ποινή της Ρόδου, στο 5 την Πετσούδη του ΠΑΟΚ και στο 6 την Πεσιρίδου του Γυμναστικού Συλλόγου Κηφισιάς. Δόθηκε η εκκίνηση, σωστά φεύγει καλά η Ποινή, η Ποινή και η Πεσιρίδου. Η Πεσιρίδου από την έκτη διαδρομή πάει μπροστά. Πεσιρίδου, Ποινή, σκοτάφτη Ποινή, Πεσιρίδου και η Πετσούδη τρίτη και η Ποινή τρίτη, με ενώ σκόνταψε και παραλίγο να πέσει. Πεσιρίδου μεγάλη νίκη 13-38. Πήγαιναν μαζί ως το τέλος και στο 8ο εμπόδιο η Ποινή, τη βλέπετε στην τέταρτη διαδρομή, η Ποινή στο 4, η Πετσούδη στο 5, η Πεσιρίδου η καλύτερη από όλες στον 6ο διάδρομο. Εδώ παραπατά η Ποινή, φεύγει η Πεσιρίδου, ακολουθεί η Πετσούδη και βλέπετε τερματίζει τρίτη η Πεσιρίδου. 13-38 για την νικήτρια, την πάρα πολύ καλή, όπως λέγαμε, το φαβορή, την Ελισάβετ Πεσιρίδου, την αθλήτρια της Ιωάννα Σιόμ, προπονήτριά της. Πρώτη θέση λοιπόν στα 100 μέτρα με εμπόδια, όχι βέβαια τα 13 δευτερόλεπτα που ήθελε για να της δώσουν το εισιτήριο να πάει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έχει όμως μέλλον αυτή η αθλήτρια για πολύ καλύτερα πράγματα και θα το δούμε. Είναι μόλις 23 χρονών. Νάτι εδώ, πρωταθλήτρια Ελλάδος για το 2015 στα 100 μέτρα εμπόδια, Ελισάβετ Πεσιρίδου του Γυμναστικού Συλλόγου Κηφισιάς. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν σε αυτό το νεαρό κορίτσι για την πρωτιά της στο δικό της αγώνισμα και πάμε στο Μήκος. Ναι. Στο Μήκος λοιπόν, όπου δεν έχουμε ουσιαστικές αλλαγές, η Αλεξούλη είναι πάντοτε πρώτη με 6.28, η Πολοζόκ δεύτερη με 6.15 και η Κολοκυθά τρίτη με 6.07, τα τρία κορίτσια δηλαδή που έχουν περάσει τα 6 μέτρα και πρωταγωνιστούν. Τώρα, η Κολοκυθά είναι μία από τις τρεις και πάνω σε αυτήν πέφτουμε για την τρίτη προσπάθεια, στην οποία, όπως λέγαμε και νωρίτερα, συμμετέχουν και οι 12 αθλήτριες. Στη συνέχεια, ασφαλώς μετά τον τρίτο γύρο προσπαθειών, θα οι 8 καλύτερες θα συνεχίσουν με αντίστροφη σειρά. Τελευταία δηλαδή θα αγωνίζεται η Αλεξούλη, αν αυτή όντως διατηρήσει την πρώτη θέση. Για την ώρα πάντως η Έφη Κολοκυθά είναι άκυρη, το ψάχνει λίγο εκεί με τους κριτές να δει πόσο πάτησε και τι διόρθωση πρέπει να κάνει για το επόμενο άλμα. Πάντως σήμερα έχει κάνει μια διόρθωση στις επιδόσεις της και έχει μπροστά της άλλα τρία ακόμη άλματα για να προσθέσει κάποια εκατοστά. Το άφησε το άλμα της στην πραγματικότητα η Χριστίνα Αλβερτσιάν 5.91 νωρίτερα. Θα μετρηθεί το συγκεκριμένο άλμα, παρά το γεγονός ότι όπως βλέπετε
Ένα τυπική σημασία άλμα. Θα δούμε τώρα τις δύο καλύτερες, την Ιουλία Πολοζόκ κατά σειρά και την Χάιδο Αλεξούλη, οι οποίες έχουν την δεύτερη και πρώτη θέση αντίστοιχα. Και με αυτές τις δύο θα ολοκληρωθεί και ο τρίτος γύρος προσπαθειών. Για να δούμε αν και κατά πόσον δούμε κάτι καλύτερο και από τα δύο κορίτσια. Αρκετά πίσω, έχω την εντύπωση, πάτησε η Πολοζόκ και έτσι δεν μπορεί να περιμένει πολύ σπουδαία πράγματα. Να το εδώ, κάποια σχετική απώλεια στην βαλβίδα και για εκείνη. Πάνω από τα 6 μέτρα πάντως, νομίζω. 5,93. Να θυμίσουμε ότι είδαμε νωρίτερα τα 100 μέτρα με πόδια που κέρδισε η Πεσιρίδου. Είπαμε και εκ παραδρομής ότι η Πατουλίδου που έχει το πανελλήνιο ρεκόρ ήταν Ολυμπιονίκης 96, ήταν το 92 στην Βερκελόνη. Μας είπε και εκείνο το περιβόητο για την Ελλάδα ρε γαμώτο. Είχα την τύχη να το ακούσω. Λοιπόν, ναι, πάμε να δούμε την καλύτερη. Αυτή ναι, είναι. Χάιδο Αλεξούλη λοιπόν με 6,28 ζητάει την υποστήριξη, το ρυθμικό χειροκρότημα, κλασική κίνηση για τους αθλητές των αλμάτων. Το έχει ανάγκη για να φτάσει στον στόχο της. Από τα τελευταία δείγματα γραφής, ένα meeting στη Λιέγη. Α, εδώ πάλι είναι άκυρο όμως. Επομένως το ότι φτάνει μακριά δεν λέει απολύτως τίποτα. Και νομίζω ότι αφού είδαμε την άκυρη προσπάθεια, να πάμε στο Δημήτρη Χατζηγεωργίου που έχει μια πρωταγωνίστρια κοντά του. Σωστά περικλεί η Ελισάβετ Πεσιρίδου μαζί μας. Δεν έπιασε το όριο, είναι σχετικά κοντά. Αλλά για να τη ρωτήσουμε και για την κούρσα και για την πιθανότητα και δυνατότητα να πιάσει το όριο του παγκοσμίου. Λοιπόν, καταρχήν συγχαρητήρια. Πώς σου βγήκε η κούρσα? Σε βλέπαμε πριν από την εκκίνηση, είχες μια, έτσι, ένα άγχος, μια νευρικότητα? Γενικά, τον τελευταίο καιρό, επειδή λιγοστεύουν οι αγώνες, ακυρώνονται αγώνες με την οικονομική κρίση, προσπαθώ σε κάθε αγώνα να μην σκέφτομαι το όριο, αλλά φυσικά πάντα είναι στην άκρη του μυαλού μου. Είμαι αγχωμένη γι' αυτό και κάνω πολλά τεχνικά λάθη πάνω στην κούρσα. Να πούμε όμως ότι υπάρχει το βαλκανικό, που σημαίνει ότι θα έχεις τουλάχιστον μια ευκαιρία ακόμα. Υπάρχει το βαλκανικό, έχω άλλη μια ευκαιρία. Το θέμα είναι ότι γίνεται στο πιτέστι της Ρουμανίας και συνήθως δεν έχει καλές συνθήκες. Εγώ ελπίζω να έχει καλές συνθήκες, είμαι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και ελπίζω να μου βγει. Στο ευχόμαστε. Να είσαι καλά. Ωραία, λοιπόν, ακούσαμε και Ελισάβετ και για να πάμε να δούμε τώρα. Αυτή είναι η Χρύσα στο δίσκο, αθλήτρια της ΑΚ, μια βολή που έκανε νωρίτερα. Είναι η Αναγνωστοπούλου, 55-08 η πρώτη προσπάθεια που έγινε κατά διάρκεια της κούρσας των 100 μέτρων με εμπόδια. Χρύσα Αναγνωστοπούλου, η καλύτερη της Κοβόλος, εδώ μετά τις τρεις πρώτες προσπάθειες. Τα προσωρινά αποτελέσματα στο μήκος, στο ίμιση του αγώνα, με τις 8 που θα συνεχίσουν, οι 7 που βλέπετε, με πρώτη την Αλεξούλη, 2 η Φουζιτζίδου και η Μακρύ έχουν σημειώσει ατομικά ρεκόρ, προσεγγίζοντας κατά κάποιο τρόπο τα 6 μέτρα. Και οι υπόλοιπες από την 9η θέση και κάτω που δεν συνεχίζουν, με την Καλατζή τελευταία 8η και εκτός συναγωνισμού η Κύπρια Παναγή, η οποία έφτασε στα 6 μέτρα και 30 εκατοστά. Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας, σε ζέστη, πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών και γυναικών και άλμα επί κοντό. Αυτός είναι ο Νταμοτσίδης του Ελευθέριου Βενιζέλου. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο σύλλογος αυτός των Χανίων, ήταν ο πρωταθλητής Ελλάδος πέρσι. Ρίχνει τον πύχη στα 4 μέτρα και 80 εκατοστά. Ένα ύψος που έχει υπερβεί μόνο ο Φαρμακίδης του αθλητικού ομίλου Φιλοθέης. Το άλμα επί κοντό, όπου οι Έλληνες θριαμβεύουν. Βέβαια να πούμε ότι στο Λονδίνο γίνεται το Diamond Link, το meeting. Και ο Λαβιλενή, ο Γάλλος, πέρασε τα 6-0-3. Πολύ μεγάλη επίδοση. Ο Έλληνας πρωταθλητής, ο Κωνσταντοφιλιππίδης, που νίκησε μέσα στο Παρίσι, επίσης στο meeting της σειράς, στο Diamond League, τον Λαβιλενή.
αγωνίζεται εδώ στο πρωτάθλημα. Τον δούμε, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα καμία προσπάθεια, είναι χαμηλά. Το πρωί πέρασε με μία προσπάθεια τα 4.70, προκρίθηκε. Το πρώτο το άλμα ήταν άκυρο καθώς έπεσε από τα 5,5 μέτρα περίπου κάτω, εκτός στρώματος, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Εδώ έχουμε από τον Καραγιάννη ένα πετυχημένο άλμα στα 4.80. Καραγιάννης του Αγιές Κάμηρος 2009, ο σύλλογός του, ο Δημήτρης ο Καραγιάννης. Και αυτός αθλητής του Δημήτρη του Κιτέα. Δίσκος των γυναικών. Αυτή είναι η Νικολέτα Κοροναίου του Γυμναστικού Σύλλογου Ελευθέριος Βενιζέλος από τα Χανιά, ένας νέος σύλλογος που κάνει θράψεις σε όλα τα αγωνίσματα. Κοροναίου είναι 17 χρονών. Να δούμε πόσο έριξε σε αυτή την προσπάθεια. 13.37 ο επίσημος χρόνος μας έρχεται για την Ελισάβετ Πεσιρίδου. Με 30 εκατοστά βοηθητικό άνεμο. Εμείς περιμένουμε πάντα την προσπάθεια, ενώ πήγαμε στον Ματσούκα, στο άλμα επικοντόπου, ο Πίξ έχει τοποθετηθεί στα 4.80 από τη Χάνη. Λοιπόν, στο δίσκο η Κοροναίου νωρίτερα έριξε 38-12, η 17χρονη. Προηγείται η Αναγνωστοπούλου της ΑΕΚ με 55-08. Η Σοφάνη του Πανελλήνιου είναι δεύτερη με 52-16. Και η Δημητριάδου του ΠΑΟΚ τρίτη με 44-65. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε την πρώτη μέρα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Στίβ των ανδρών και των γυναικών που γίνεται στο ΆΚΑ με ελεύθερη είσοδο. Να, εδώ τα επίσημα αποτελέσματα. Πεσινίδου Γυμναστικού Συλλόγου Κηφισιάς 13-37. Η Πετσούδη κάνει φετινό ρεκόρ 13-76. Η Μαρούδα ήταν τρίτη τελικά, τέταρτη έμεινε η Ποινή. 14-52 για τη Μαρούδα, 14-54 για την Ποινή. Γεωργίου, Θεοκά, Γεωργοπούλου και Μέρκου οι υπόλοιπες αθλήτριες που συμπλήρωσαν την οκτάδα του τελικού. Ωραία, μιας και αναφέρθηκες, Νίκο, κιόλας, αν και εδώ βλέπουμε την λίστα με τα 110 εμπόδια, να πω πολύ γρήγορα, μιας και αναφέρθηκες στο Επικοντό και στο Λονδίνο, ότι αυτήν την ώρα αγωνίζονται, μάλλον τελείωσε κιόλας ο αγώνας της στο Επικοντό στο Λονδίνο, που συμμετείχε η Κυριακοπούλου και η Στεφανίδη. Η Κυριακοπούλου νίκησε με 4.79 ολοταχώς για το Διαμάντι. Πάει για το Διαμάντι. Ναι, να δούμε αν θα κερδίσει τη Μούρερ την Βραζιλιάνα, αν θα τα καταφέρει. Το λοιπόν, θέλουμε, το ελπίζουμε, όπως το ελπίζουμε να το κάνει και στο Πεκίνο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έτσι. Ο Χατζησάβας, ο Αλέξανδρος Χατζησάβας είναι ο αθλητής του πρώτου διαδρόμου από τους 9 αθλητές που συμμετέχουν στον τελικό στα 110. Μιχάλης Κιάφας της ΣΑΕΚ με 14.73 έρχεται στον δεύτερο διάδρομο. Στον τρίτο ο Κώστας Καμπάνης του Αγιές Κάμηρος, 14.34 φετινή επίδοση, 14.23 από τους αθλητές που έχουν καλές επιδόσεις. Φυσικά δεν προσεγγίζει ούτε κατά διάνοια το 13.33, το πρόσφατο πανελλήνιο ρεκόρ του Κώστα Δουβαλίδη που το σημείωσε πριν από περίπου 3 εβδομάδες. Ο Μίλαν Τράικοβιτς, ο Κύπριος κάτοχος ρεκόρ της Κύπρου με 13.65, φέτος έχει κατέβει στο 13.78. Πάντοτε είναι καλός αθλητής και στο κλειστό στίβο έκανε ωραία πράγματα φέτος. Ο Σαϊσανάς, ο Νίκος Σαϊσανάς στον έκτο διάδρομο με 14.21 ρεκόρ και 14.54 φετινό. Ο Νίκος Φιλανδαράκης στον 7ο διάδρομο της Ιεράπετρας με ρεκόρ 13.90. Ένας από τους τρεις αθλητές που έχουν ατομικό ρεκόρ κάτω από 14 δευτερόλεπτα. Στον 8ο διάδρομο, δίπλα του ο Κώστας Χίντας, ο πιο νέος σε ηλικία από τους εμποδιστές που συμμετέχουν σήμερα εδώ, 23 χρόνων. Και στον 9ο διάδρομο ο Θανάσης Χατζόπουλος του Φίλιππου Βέριας. 9 αθλητές, προφανώς οι 2 που έχετε στους δέκτες σας, δεξιά ο Κώστας Δουβαλίδης και αριστερά ο Μίλαν Τράικοβιτς, κάτοχοι των ρεκόρ Ελλάδας και Κύπρου αντίστοιχα, με 13.33 και 13.65
αναμένεται να είναι και οι πρωταγωνιστές. Με τον Δουβαλίδη να είναι εξαιρετικά σταθερός φέτος, έχει κάνει αρκετά καλές επιδόσεις. Πριν το πανελλήνιο ρεκόρ το 13-33 είχε ισοφαρίσει το προηγούμενο κατά ένα εκατοστό μεγαλύτερο πανελλήνιο ρεκόρ που είχε, 13-34, το είχε από το 2013. Και σήμερα, σε αυτές τις καλές συνθήκες που επικρατούν για τους, εμποδιστές, να δούμε και με τον συναγωνισμό με τον Μίλαν Τράικοβιτς τι επίδοση μπορεί να βγάλει σε ένα από τα τελευταία τεστ πριν από το Πεκίνο. Άκυρος στον 7ο διάδρομο, ο Νίκος Φιλανδαράκης, αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος. Επομένως θα έχουμε επιστροφή στον βατήρα για τους 9 αθλητές. Εδώ θα το επιβεβαιώσουμε κιόλας. Πράγματι, στον 7ο διάδρομο, πολύ πριν δοθεί η εκκίνηση. Αποβάλλει. Και επομένως θα αποβληθεί. Ναι, σαφέστατα, ως γνωστόν, δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα άκυρης εκκίνησης για κανέναν αθλητή σε κανέναν αγώνα. Εκτός λοιπόν τελικού, μας μένουν 8 αθλητές πια. Με τον Δουβαλίδη και τον Τράικοβιτς να συγκεντρώνουν έτσι το ενδιαφέρον μας. Ο Δουβαλίδης είναι ένας από τους 12 Έλληνες αθλητές, 6 άνδρες και 6 γυναίκες που έχουν πάρει την πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Πεκίνου, έχοντας κατοχυρώσει με άνεση το όριο πρόκρισης. Είναι σαφέστατα από τους καλύτερους Ευρωπαίους εμποδιστές, αλλά και σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο ανάμεσα στους εμποδιστές όλου του κόσμου. Για την ώρα όμως παραμένει εδώ στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα για να δούμε τον απολογισμό σε αυτή την κούρσα. Τελικός στα 110 μέτρα των ανδρών. Κανονική εκκίνηση τώρα με τον Δουβαλίδη και τον Τράικοβιτς. Ο Δουβαλίδης έχει ξεχωρίσει. Ελάχιστα προβλήματα προς το παρόν στα εμπόδια του, με τον Τράικοβιτς στην δεύτερη θέση και τον Σαϊσανά τρίτο. Καθαρό το τελευταίο εμπόδιο, τερματίζει σε 13.51. Ένας αξιοπρεπέστατος χρόνος για τον Δουβαλίδη, χωρίς να έχει τον μεγάλο συναγωνισμό. Πίσω του έπεσε ο Μίλαν Τράικοβιτς και τρίτος ο Νίκος Σαϊσανάς. Αναμενόμενα αποτελέσματα. Θα το δείτε εδώ ότι ο Δουβαλίδης έχει κάνει μια αρκετά καθαρή κούρσα. Ίσως στο τέταρτο-πέμπτο εδώ, τέταρτο εμπόδιο, είχε ένα μικρό πρόβλημα. Από εκεί έπειτα πήδησε λίγο. Ναι. Ενώ περνάει ωραία τα εμπόδια, εδώ τα πήδησε το τέταρτο πέμπτο. Καλά το πες. 13.51 όμως είναι μια απολύτως αποδεκτή, ένας αποδεκτός χρόνος για τον Δουβαλίδη. Δεν ξέρω αν ο ίδιος περίμενε κάτι σημαντικά καλύτερο σήμερα, αλλά είναι σταθερός και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εδώ αξίζει, είδες το εμπόδιο πώς το πηδάει. Δηλαδή είναι σαν να κάνει ύψος, κάνει χρόνο, δεν τα περνάει κανονικά έτσι. Θέλει ο προπονητής τον Μπάμπησο Δρόλας και αυτό πρέπει να το βελτιώσει ο Δουβαλίδης για να γίνει πια πρωταγωνιστής και παγκοσμίως. Να το, στα 13.51 ο χρόνος του, ο Δουβαλίδης που φέτος μεταξύ άλλων έχει κάνει και μια αλλαγή από τους 8 διασκελισμούς από την εκκίνηση, δοκιμάζει την πιο σύγχρονη τάση των 7 διασκελισμών, να δούμε πώς θα του βγει όλο αυτό. Πάντως για την ώρα το ρεκόρ έχει έρθει έτσι κι αλλιώς και η σεζόν πάει μια χαρά. Τα εμπόδια αποσύρονται από τον αγωνιστικό χώρο γιατί στην συνέχεια θα έχουμε τα 100 απλά. Και έχουμε πολύ ενδιαφέρον στα 100 μέτρα ενώ επιστρέψαμε να δούμε τη Σοφάνη στο δίσκο των γυναικών. Η Σοφάνη που είναι δεύτερη μετά την Αναγνωστοπούλου. Έχει 52-16. Αυτή η προσπάθειά της δεν ήταν έγκυρη. Βλέπετε ξανά εδώ. Δεν ήταν και καλή, βγήκε εκτός τομέα, δεν το είδαμε καλά. Τέλος πάντων, έχει 52-16 την πρώτη της βολή.
Η δεύτερη είναι άκυρη. Η Αναγνωστοπούλου έχει ρίξει στο ξεκίνημα της 55 μέτρα και 8 εκατοστά. Η Αναγνωστοπούλου που έχει πάρει το εισιτήριο για, για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Πεκίνου, αλλά και για το τι βλέπουμε εδώ και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο. 12 Έλληνες αθλητές. Νάτι εδώ, να δούμε αν θα βελτιωθεί. Βολή, δεύτερη προσπάθεια, κοντά στα 55,5 μέτρα, 54,5 μέτρα, για τη Χρύσα Αναγνωστοπούλου που γυμνάζεται με τη Βάσο Παναγιωτοπούλου, παλιά πρωταθλήτρια της δισκοβολίας. Μπορεί και καλύτερα, Νίκο, έτσι. Μπορεί, μπορεί, αφού έχει πάνω από 60 μέτρα εύκολα. Νάτι εδώ. Λοιπόν, Έφη Κολοκυθά στο μήκος. Αυτή είναι μια προσπάθεια που έγινε πριν από λίγο, όπως βλέπετε και από την αργή κίνηση. Και είναι μια προσπάθεια που την φέρνει στην πρώτη θέση, 6 μέτρα και 29 εκατοστά. Αυτό είναι για την Κολοκυθά. Για ένα άλμα που είναι σε μια απόσταση 5 εκατοστών από το ατομικό της ρεκόρ. Ανατροπή λοιπόν, και πάμε να δούμε. Δημήτρη Χατζηγεωργίου, ερχόμαστε σε σένα. Ναι, Νίκο, ένας από τους αγαπημένους μας αθλητές, όχι μόνο για τις επιδόσεις, αλλά για το ήθος του, Κώστας Βαλίδης. Τον περιμέναμε λίγο καλύτερα. Όλα έχουν εξήγηση. Έτσι, για έγινε εκεί με. Έτσι ακριβώς, όλα έχουν μια εξήγηση. Είχαμε μια άκυρη. Δυστυχώς, δεν φύγαμε με το πρώτο μπαμ. Ακυρώθηκε ένας αθλητής, δυστυχώς. Και όταν ετοιμάζεσαι για να φύγεις στην πρώτη εκκίνηση, στο πρώτο μπαμ, ετοιμάζεσαι για εκεί. Δηλαδή, ετοιμάζεσαι τον εαυτό σου για το πρώτο το μπαμ, το πικ. Δηλαδή, ο αθλητής θα κάνει πικ στο πρώτο μπαμ. Θα ετοιμαστεί, θα φορτώσει δυνάμεις για να ξεκινήσει από τον πατέρα με την πρώτη. Όταν ξεκινάς με τη δεύτερη, εκεί χάνεσαι λίγο. Χάνεσαι. Υπάρχει περίπτωση να χαθείς και σήμερα συνέβη αυτό το πράγμα σήμερα. Φέτος όμως γενικά δεν έχεις χαθεί. Πας πάρα πολύ καλά φέτος. Καλές επιδόσεις, πώς πάει η προετοιμασία, πώς πάει η προπόνηση, τι υπάρχει από εδώ και πέρα μέχρι το Πεκίνο. Σε γενικές γραμμές πάω καλά. Η σταθερότητα που έδειξε την προηγούμενη εβδομάδα, πριν δύο εβδομάδες, σε τρεις αγώνες, ήταν πάρα πολύ θετικό και είναι αυτό που μετράει για μένα. Τρεις κούρσες σε μια εβδομάδα μέσα ήταν πολύ γρήγορες και σταθερές στις ίδιες επιδόσεις. Γύρισα από εκεί. Ξεκίνησα το φορμάρισμά μου. Βασικά το να φορτώνω προπόνηση για το απότερο στόχο, ο οποίος είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Πεκίνο, το οποίο είναι τέλος Αυγούστου. Και ήδη έχουμε ξεκινήσει το φόρτωμα. Δηλαδή, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για μένα ήταν ένα πέρασμα για τα εμπόδια. Ήδη είμαι φορτωμένος από προπόνηση και θα συνεχίσουμε έτσι μέχρι να φτάσουμε στο Πεκίνο. Τελειώνοντας. Σε βλέπω καλά ψυχολογικά και νομίζω ότι όταν κάνεις και επιδόσεις και βγαίνει προπόνηση, βελτιώνεσαι και ψυχολογικά και είσαι καλύτερος. Εννοείται. Όταν βλέπεις ότι η προπόνηση σου αποδίδει και πάει καλά, το ευχαριστιέσαι, ανεβαίνεις ψυχολογικά και ανεβαίνεις και από θέμα επιδόσεων. Είναι πάρα πολύ θετικό για έναν αθλητή να έχει μια εξέλιξη. Καλή επιτυχία συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω δύο λογάκια ακόμη. Να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα μου. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Την εταιρεία Raycap, την EOGAL, την Adidas, την εταιρεία Herbalife και τον κύριο Γιώργο Πέτρου, την εταιρεία Gucci's και την εταιρεία Ernest Young, οι οποίοι όλοι αυτοί με στηρίζουν στην προσπάθεια που κάνω για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ την Ομοσπονδία και επίσης τον προπονητή μου, ο οποίος είναι δίπλα μου και με στηρίζουν. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Νομίζω, Περικλή, ότι τα είπε όλα στη συνέντευξή του στην αρχή ο Δουβαλίδης. Έδωσε με τα καλύτερα λόγια την ακρίβεια που γίνεται στο στίβο. Οι αθλητές δεν είναι όπως τα ομαδικά που παίζουν κάθε Κυριακή και Σάββατο. Εδώ παίζουν μία φορά το χρόνο το μεγάλο αγώνα. Και πρέπει να είναι όλα στην εντέλεια. Ένα λάθος που έγινε με την άκυρη κίνηση, το οποίο παραβλέψαμε εμείς, εγώ τουλάχιστον, ενώ έκανα κριτική στο πέρασμα των εμποδίων, χάλασε όλη την ισορροπία.
και στο Στίβο γυμνάζει όλη τη χρονιά για έναν αγώνα. Ναι. Βέβαια, ο αγώνας που γυμνάζονται και ετοιμάζονται είναι το Πεκίνο. Σίγουρα. Αλλά οπωσδήποτε και εδώ τον αποσταθεροποιείς. Ναι, μια ίσως ασήμαντη λεπτομέρεια για τους περισσότερους, για το Δουβαλέρη. Μα είναι υψηλός αθλητισμός. Είναι το ανώτερο που υπάρχει. Λοιπόν, Αλεξούλη, για να δούμε, υπάρχει απάντηση στο 6-29 της Κολοκυθά. Ίσως ναι, ίσως και όχι. Πάντως είναι ένα άλμα σε αυτό το επίπεδο. Το πρόσωπό της δεν δείχνει ικανοποίηση παρόλα αυτά. Είναι το δεύτερο. Μόλις το... Ναι. 6-34, μάλιστα. 6-34. Είναι στην πρώτη θέση. Όχι. Είναι στη δεύτερη θέση. Και αυτό γιατί η Κολοκυθά έκανε επίσης 6-34, ισοφαρίζοντας το ατομικό της ρεκόρ πριν από λίγο. Επομένως, έχουμε σταθερά την Κολοκυθά στην πρώτη θέση με 6-34. Και αυτή... είναι η Παναγή, η Κύπρια αθλήτρια, που είναι εκτός συναγωνισμού παρά το γεγονός ότι έχει 6-32. Δεν κατατάσσεται στα μετάλλια και στην βαθμολογία ασφαλώς. Αλλά έχει αξία να παρακολουθούμε την προσπάθειά της. Αυτό είναι το 6-34 της Κολοκυθά, στο οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα. Είναι η ισοφάριση του ατομικού της ρεκόρ. Η Κολοκυθά νωρίτερα, το λέγαμε, το προσέγγισε στα 5 εκατοστά, είχε κάνει 6-29, αλλά έφτασε τελικά στο 6-34. Ήταν καλός ο αγώνας της από την αρχή. Είχαμε πει ότι εκείνο το 6-07 που σημείωσε. Ναι, είναι καλή αθλήτρια η Κολοκυθά. Μια αθλήτρια που γυμνάζεται με τον Θωμά τον Πάντο. Να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξή της, ενώ εδώ βλέπετε τα αποτελέσματα του Κώστα του Βουβαλίδη στα 110 μέτρα εμπόδια με δεύτερο τον Σαϊσανά 14-09, τρίτο τον Καμπάνη 14-19, πιο πίσω ο Κιάφας και οι υπόλοιποι αθλητές με τον Φιλανδαράκη, ναι, που έκανε την άκυρη. Την άκυρη και ο Τράικοβς βέβαια που δεν κατατάσσεται ως Κύπριος 13-83 παρά το γεγονός ότι τερμάτισε δεύτερος. Λοιπόν, υπάρχει αρκετή μάχη στο μήκος που έχουμε την τελευταία προσπάθεια, αλλά και αποτελέσματα στη σφυροβολία. Εδώ βλέπετε έναν ακόμα αθλητή του Γυμναστικού Συλλόγου Ελευθέριο Βενιζέλινος, τον Μιχάλη Αναστασάκη, με 73-23 πήρε την πρώτη θέση. Είναι ο καλύτερος, ο Σιάκουλης τέταρτος, οι υπόλοιποι Κωστογλίδης δεύτερος, του Ηρακλή Θεσσαλονίκης με 68-76 και τρίτος ο Νάμπεϊ του Τρικάλων, τον Τρικάλων με 63-79. Επιστροφή στο μήκος για την Αναστασία Φουτζιζίδου, η οποία στο τελευταίο του αυτό άλμα πετυχαίνει 5 μέτρα και 95 εκατοστά, καταρρύπτοντας και αυτό το ατομικό της ρεκόρ. Α, να εδώ ο νικητής, ο Μιχάλης Αναστασάκης, 21 χρονών, του Γυμναστικού Συλλόγου Ελευθέριος Βενιζέλος, από τα Χανιά, 73-23, είναι η βολή που έγινε στο βοηθητικό. Η σφυροβολία των ανδρών έγινε στο βοηθητικό στάδιο του Ολυμπιακού Σταδίου. Στο ξεκίνημα των αγώνων η ΕΡΤ ήταν εκεί, κάλυψε και τις προσπάθειες των πρώτων νικητών και επιστρέψαμε στο κεντρικό στάδιο για να δούμε την πρώτη από τις δύο τελικές σειρές στα 100 μέτρα των γυναικών. Στη δεύτερη σειρά μετέχουν οι καλύτερες αθλήτριες, αλλά εάν κάποια από αυτές μπορεί και πετύχει τον καλύτερο χρόνο από τις δύο σειρές, θα είναι η πρωταθλήτρια Ελλάδος. Περισσότερες από 40 κοπέλες το πρωί αγωνίστηκαν στον προκριματικό. Οι 12 οι
οι 8 καλύτερες επιδόσεις θα αγωνιστούν σε λίγο στη δεύτερη τελική σειρά. Από την 9η ως τη 16η επίδοση αγωνίζονται σε αυτή τη σειρά για την κατάταξη των αθλητριών. Και βλέπουμε εδώ ποια κορίτσια μετέχουν. Στην πρώτη διαδρομή Φλόρου, στο 2 Τζοχάνη, στο 3 Σαμανή, στο 4 Κυριακίδου, στο 5 η Κορίνα Ιπολίτη, πολύ καλή, η Μπέκου στο 6, η Στούπελ στο 7 και η Καριτινού στο 8. Προσέχτε την Πολίτη στην 5η διαδρομή, αν θα μπορέσει να είναι νικήτρια, έχει μείνει πίσω. Πρώτη πάει η Κυριακίδου του Ολυμπιακού, και δεύτερη η Πολίτη με χρόνο 11.90. Αυτά στην πρώτη σειρά, γιατί είπαμε οι καλύτερες θα τις δούμε σε λίγο στη δεύτερη σειρά. Ξανά, Φλόρου, Τζογάνη, Σαμάνη, Κυριακίδου που κέρδισε, Πολίτη, Κυριακίδου με τα κόκκινα στο 4. Και η Πολίτη που έμεινε πολύ πίσω, άργησε να ξεκινήσει, τερμάτισε δεύτερη. Ξανά και ξανά, οι δύο πρώτες με το 304 με τα κόκκινα, η Δήμητρα Κυριακίδου, τη βλέπετε εδώ, 19 χρονών, τερματίζει πρώτη στη δεύτερη τελική σειρά των 100 μέτρων, στην πρώτη στην ουσία, αλλά είναι οι ασθενέστερες αθλήτρες βάσης της επίδοσης που πέτυχαν στα προκριματικά το πρωί. Η νικήτρια λοιπόν, 19χρονη Κυριακίδου, θα περιμένει και τις υπόλοιπες 8 αθλήτριες, όπου είναι οι καλύτερες που έχουμε, πολύ καλές αθλήτες, και ανάμεσά τους και η Κύπρια Ραμόνα Παπαϊωάννου, αθλήτρια της Κύπρου, ενώ πάμε να δούμε το μήκος που κορυφώνεται το ενδιαφέρον. Βεβαίως, είναι η τελευταία προσπάθεια του αγώνα και αυτή ανήκει στην Χάιδο Αλεξούλη, που με 6.34 είναι στην δεύτερη θέση. Έχουν ολοκληρώσει τα υπόλοιπα κορίτσια. Η Εφη Κολοκυθά με ένα τελευταίο άλμα στα 6.25, μια πολύ καλή σειρά προσπαθειών ούτως ή άλλως για την Κολοκυθά. Η Αλεξούλη με αρκετά προβλήματα, με τρεις άκυρες προσπάθειες, με άλματα εκεί στο 6.30, τα περισσότερα, ακόμη και τα άκυρα που ήταν. Τα άκυρα λες προβλήματα. Ναι, ακριβώς. Και εδώ προσπαθεί να πάρει τη νίκη στο τέλος και ίσως να τα έχει καταφέρει κιόλας. Το πάτημά της είναι αρκετά καλό αυτή τη φορά. Και το άλμα της στα επίπεδα του 6.30, 6.35, ίσως λίγο περισσότερο, να δούμε. 6.34 πάντως την πρώτη θέση κατέχει η Κολοκυθά. Δεν χρειάζεται καν να περάσει, αν και κάνει 6.41 και πράγματι θα πάρει την πρώτη θέση. Χρειαζόταν απλώς ένα άλμα 6.30 για να πάρει την πρώτη θέση, γιατί ως ισόβαθμη με το 6.34 πριν από λίγο μετρούσε το δεύτερο άλμα, γι' αυτό και ήταν δεύτερη. Αλλά φρόντισε να πετύχει κάτι ακόμη καλύτερο, 6 μέτρα και 41 εκατοστά, σε ένα καλό άλμα που είπαμε για την ίδια δεν μπορεί να την αφήσει ικανοποιημένη. Πάντως γενικότερα έχουμε μια πτώση στο μήκος των γυναικών, έχουμε μια πτώση στο τριπλό των γυναικών. Πάντως τρία ατομικά ρεκόρ εδώ, μεταξύ των οποίων και η Πολοζόκ, προλάβαμε να δούμε το 6.27. Και πάμε να δούμε Χρύσα Αναγνωστοπούλου, τρίτη προσπάθεια στο δίσκο. Βλέπετε ότι έχει κάνει 55.08, 54.66. Μπορεί περισσότερο, πολύ περισσότερο. Είναι καλή η βολή της, είναι μια καλή βολή, γύρω στα 58 μέτρα. Βελτιώνεται πάντως και είναι στην τρίτη προσπάθεια. Έχει άλλες τρεις η Χρύσα Αναγνωστοπούλου. Αρχίζει και χαμογελάει, μας στέλνει και τα φιλιά της. Ένα χαρούμενο κορίτσι. Και ο αδερφός της είναι ακουντιστής. Για να δούμε την προσπάθειά της, αμετρηθεί. Και μόλις δούμε πόσο έριξε στην τρίτη προσπάθεια, θα πάμε για λίγο για κάποια διαφημιστικά μηνύματα, αφού πρώτα μετρηθεί η προσπάθειά της. Είναι η τρίτη βολή στο δίσκο της Χρύσας Αναγνωστοπούλου, που μετρήθηκε 58-13. Διαφημίσεις, να τη Χρύσα. Κύριε, επιστροφή στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για τη συνέχεια του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος.
Περικλής Μακρύς, Νίκος Τσόνης στην περιγραφή. Εδώ είναι η παρουσίαση των κοριτσιών που αγωνίζονται σε αυτή τη δεύτερη τελική σειρά, στην καλύτερη, με αυτή την Κατερίνα Τσαρή του Ελευθέριου Βενιζέλου στην πρώτη διαδρομή, το γελαστό κορίτσι να την καβάλα, Σοφία Ιωσηφίδου. Τη βλέπετε, 12-08, 12-12 είχε η Σαρή που είδατε νωρίτερα. Εδώ δύο φορές στο βάθρο των πρωταθλημάτων της Ευρώπης, Γεωργία Κοκλώνη, αθλήτρια Τσάικ, έγινε μητέρα, ξαναγύρισε. Εδώ το μεγάλο όνομα, το φαβορί, είναι η Ραμόνα Παπαϊωάννου από την Κύπρο, κόρη του Παύλου Παπαϊωάννου, του μεγάλου ποδοσφαιριστή Τσάικ. Εδώ είναι η Αδριάννα Φέρα του Ολυμπιακού, σπουδαία αθλήτρια και αυτή, έχει 11.55 ατομικό ρεκόρ, 11.65 φέτος, μια αθλήτρια που είναι στην πυροσβεστική. Εδώ το μεγάλο όνομα, μια σπουδαία αθλήτρια, Μαρία Μπελμπασάκη από τη Σιτία, μια λεβέντισσα αθλήτρια, σπουδαία και ως δρομέας, κυρίως 200. Εδώ είναι η Σπανουδάκη του Γυμναστικού Συλλόγου Ηλίουπολης με 11.94, η Μπελμπασάκη έχει 11.42 και στην 8η διαδρομή η Βενιέρη του Πανιωνίου, ενός συλλόγου με σπουδαία ιστορία στο γυναικείο αθλητισμό. Λοιπόν, θα προσέξετε στην 4η διαδρομή τη Ραμόνα την Παπαϊωάννου που είναι από την Κύπρο εκτός συναγωνισμού, θα προσέξετε την Μπελμπασάκη και την Κοκλώνη. Εδώ η Μπελμπασάκη έχει πιάσει το όριο για να είναι στα 200 μέτρα στο Πεκίνο. Είναι με σπουδαία αθλήτρια η Μπελμπασάκη. Μεγάλο ταλέντο. Πιστεύει πολύ ο Μιχάλης, ο προπονητής της, στην Μαρία Μπελμπασάκη από τη Σιτία. Λοιπόν, Κοκλώνη στο 3, Παπαϊωάννου στο 4, Φέρα στο 5, Μπελμπασάκη οι ισχυρότερες στο 6. Έφυγε νωρίτερα η Ιωσηφίδου, ήταν η Κοκλώνη. Πριν καν πει το έτοιμη, να δούμε εδώ, καταγράφεται τι θα πουν οι κριτές. Αυτή είναι η Αδριάννα Ιφέρα του Ολυμπιακού, Νάτι. Είναι πριν το έτοιμη η κίνηση που έφυγαν τα κορίτσια και λογικά δεν υπάρχει άκυρη εκκίνηση. Λοιπόν, ξανά στους βατήρες. Προσέχτε, δύο φορές, πολλές φορές πρωταθλήτρια Ελλάδος η Γεωργία Κοκλώνη στο 3, δύο φορές έχει ανέβει στο βάθρο σε πανευρωπαϊκούς αγώνες κλειστού στίβου. Βέβαια είναι πολύ καλή εξιντάρα. Η Μπελμπασάκη είναι πολύ καλή μετά τα 60 μέτρα ως 200 και πολύ δυνατή η Ραμόνα η Παπαϊωάννου. Έφυγαν οι αθλήτρες Ραμόνα Παπαϊωάννου, Κοκλώνη. Η Κοκλώνη πάει πολύ καλά στα πρώτα 60 μέτρα και τώρα αναπτύσσεται η Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου και ανεβαίνει η Μπελμπασάκη. Παπαϊωάννου και ανεβαίνει η Μπελμπασάκη. Παπαϊωάννου πρώτη 11.40 με άπνοια σχεδόν 30 εκατοστά. Αντίθετο άνεμο. Πολύ ωραία κούρσα. Όπως θα λέγαμε, η Κοκλώνη στα 60 μέτρα ήταν μπροστά. Η Παπαϊωάννου αναπτύχθηκε συνέχεια και αν υπήρχαν και άλλα μέτρα θα βλέπαμε την Μπελμπασάκη να αναπτύσσεται ακόμα περισσότερο. Εδώ Ραμόνα Παπαϊωάννου από την Κύπρο, νικήτρια στον τελικό των 100 μέτρων γυναικών. Νωρίτερα είδατε στην πρώτη σειρά την Κυριακίδου να τερματίσει 11.90. Εδώ είπαμε ότι αυτά τα κορίτσια το πρωί στο προκριματικό πέτυχαν τις 8 καλύτερες επιδόσεις και μπήκανε στον τελικό, στην καλή σειρά που ήταν η δεύτερη. Βλέπετε την Κοκλώνη στο 3, πώς φεύγει γρήγορα. Είναι πολύ καλή εξιντάρα. Το πάλεψε εδώ η Ραμόνα Παπαϊωάννου και δείτε πώς ανεβαίνει η Μπελμπασάκη. Και τερματίζει δεύτερη με πρώτη Παπαϊωάννου και ξανά αυτή η περίφημη κούρσα στα 100 μέτρα των γυναικών. Δείτε εδώ την Παπαϊωάννου, την Μπελμπασάκη, την Κοκλώνη και τη Φέρα, την Αδριάννα τη Φέρα. Να δούμε την τρίτη. Λοιπόν, δεύτερη είναι η Μαρία Μπελμπασάκη, εδώ η Ραμόνα η Παπαϊωάννου. Έφαγα μια σαβούρτα. Κύπρια, χαρούμενη. Εδώ η πρώτη σειρά, 11.89 η Κυριακίδου, η Πολίτη 12.20, η Μπέκου
12-33, Τζογάνι 12-34, έκανε και ατομικό ρεκόρ, Στούπελ 12-39, Σαμάνι 12-40, Καριτινού 12-52 και 12-56 Πλώρου. Τα αποτελέσματα στην πρώτη σειρά θα περιμένουμε να δούμε πόσο έκαναν και οι υπόλοιπες αθλήτες εκτός από το 11-40 της Ραμόνας Παπαϊωάννου, πόσο πέτυχε η Μπελμπασάκη που είχε φέτος 11-42. Να δώσουμε το λόγο πάλι στον Δημήτρη Χατζηγεωργίου. Λοιπόν, μαζί μας η νικήτρια στο μήκος, Χάιδο Αλεξούλη, έκανε την προσπάθειά της. Θα μας μιλήσει γι' αυτό, φάνηκε αγχωμένη, έκανε κάποια άκυρα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τον αγώνα. Καταρχήν, συγχαρητήρια. Ήταν αυτό ακριβώς που ήθελες, γιατί φάνηκε με τα άλματά σου ότι ρισκάρεις, έτσι. Ήταν ένας αγώνας ο οποίος είπα από την αρχή ότι θα τον κυνηγήσω, θα ρισκάρω. Να κάνω ένα άλμα κοντά στο όριο. Εντάξει, δεν μου βγήκε. Έκανα αρκετά λαθάκια, ίσως παθιάστηκα και αρκετά και αγχώθηκα, στρεσαρίστηκα και μου βγήκε ένα σφίξιμο πάνω στο τρέξιμό μου. Εντάξει, παρόλα αυτά, τέλος καλό, όλα καλά. Το όριο για το παγκόσμιο το αγγίζεις και επί της ουσίας μπορεί ακόμη και αν δεν το πιάσεις τυπικά να πας. Αυτό πώς λειτουργεί μες στο μυαλό σου ενός τόσο μεγάλου αθλητικού ραντεβού? Αρχικά, άμα καταφέρω και πάω σε αυτή τη διοργάνωση, είναι μεγάλη τιμή αρχικά για μένα και τεράστια εμπειρία. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα παρευρεθώ σε ένα τέτοιο παγκόσμιο αθλητικό γεγονός. Κατά δεύτερον, θα ήθελα να πάω αυτό που λένε και με τα επίσημα, ας πούμε, όρια, το 670. Θέλω να το έχω στα πόδια μου, θέλω να πάω εκεί και να διεκδικήσω κάποιες θέσεις όσο καλύτερα μπορώ. Εντάξει, εμείς δουλεύουμε για το καλύτερο. Ελπίζω να έρθει. Στο ευχόμαστε κι εμείς. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Πολύ προσγειωμένη. Ναι, ναι. Και τελικά ο Στίβος δάσκει τις αξίες. Δεν θέλω να πάω με το δεύτερο δρόμο, από το δεύτερο δρόμο, θέλω να πάω το πρώτο με 670. Και εδώ ο Φιλιππίδης, κυρίες και κύριοι. Ό,τι ανώτερο έχει ο ελληνικός αθλητισμός σήμερα. Κώστας Φιλιππίδης. Σε τρομερή χρονιά, Νίκο. Σε τρομερή χρονιά. Είναι ένας αθλητής που δεν αποκλείει και τα 6 μέτρα. Ναι, ναι. Να περάσει και τα 6 μέτρα. Και οι ναι, τελευταία το δηλώνει κατ' επανάληψη ότι ο στόχος του είναι τα 6 μέτρα και καλώς το δηλώνει, γιατί από τη στιγμή που πέρασε το 5.90-5.91 το πανινό ρεκόρ, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ο δρόμος μπροστά του είναι αυτός ακριβώς, να διεκδικήσει ό,τι περισσότερο μπορεί. Να και ένα ωραίο πλάνο με πολλά παιδιά. Εδώ που παρακολουθούν από την κερκίδα των Επισήμων, είναι η μόνη γεμάτη κερκίδα. Εμείς τα λέμε ότι αύριο πρέπει να είναι περισσότεροι. Είναι χωρίς εισιτήριο οι αγώνες, με ελεύθερη είσοδο και για γονείς και για παιδιά. Έτσι είναι πάντα τα πρωταθλήματα Στίβου και όλοι οι αγώνες. Και να μην αποθαρρύνονται και από τον καιρό, γιατί το Ολυμπιακό Στάδιο είναι πάντα ένα δροσερό σημείο της Αθήνας για κάποιο λόγο. Έχει μια άβρα. Βέβαια, ο Πρίμο Νεμπιόλο είχε πει το 1991, εκείνος ο μεγάλος πρόεδρος της ΕΑΦ. Ενώ εδώ βλέπουμε τον Χρυσανθόπουλο, ένα σπουδαίο αθλητή, ο οποίος το 2010 στην Ολυμπιάδα των Νέων είχε έρθει δεύτερος και παρασημένη μετάλλιο. Ο Θοδωρής Χρυσανθόπουλος θα επιχειρήσει άλμα στα 5 και 10. Είναι του κόρυβου Αμαλιάδας. Είναι από την Αμαλιάδα ο Θοδωρής. Ψάχνει τον προπονητή του, τον Ανδρέα τον Τζόνι. Κοιτάει τον άνεμο. Φιλιππίδης έχει τον Δημήτρη τον Κιτέα. Όπως είδαμε και τον Καραγιάννη νωρίτερα. Αθλητές του. Για να δούμε τον Χρυσανθόπουλο που ξεκινάει τον αγώνα του από τα 5-10. Το πρωί πέρασε εύκολα στον προκριματικό. Ξανθόπουλος που είναι 22 χρονών σήμερα. Έχει ρεκόρ φετινό 4.90. Να δούμε τι θα κάνει εδώ. 5.10. Πρώτη προσπάθεια και περνάει. Επιτυχημένη προσπάθεια. Θα σε διακόψω, έτσι, λίγο, ναι, λίγο άγρα. Πάμε να δούμε τα 100 μέτρα. Αλλά στα 100 μέτρα. Με τον τρίτο διάδρομο κενό, ο Ιωακιμίδης στον τέταρτο διάδρομο. Να δούμε αν από αυτούς που θα πρωταγωνιστήσουν. Στο 4 λοιπόν ο Ιωακιμίδης, στο 2 ο Ρουσάκης,
είναι αυτός που μάλλον ξεχωρίζει. Έρχεται και ο Τσούσης στον έκτο διάδρομο, δεύτερος και τρίτος απ' έξω ο Φραγκουλής. Αυτή είναι η τρεις πρώτη της πρώτης σειράς στον τελικό των 100 μέτρων. Υπάρχει και η δεύτερη καλή σειρά, στην οποία θα δούμε και τον Τσάκονα. Πάντως ο νικητής είναι ο Ιορδάνης Ρουσάκης. 24 χρόνων, αθλητής από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, έναν από τους πολύ σημαντικούς συλλόγους στη χώρα μας, που καλλιεργούν το στίβο. Δεύτερος ο Τσούσης και τρίτος ο Φραγκουλής. Στην σειρά που προφανώς δεν θα δώσει τα μετάλλια, γιατί θα ακολουθήσει η καλή σειρά του Τσάκονα, του Νιφαντόπουλου, του Ανδρεάδη, του Τριβιζά κλπ. Κλπ. Αθλητές που θα δούμε λίγο αργότερα. Σε 4-5 λεπτά από τώρα, 10-81 για τον νικητή. Αυτό σημαίνει για τον Ρουσάκη ότι όχι μόνο για πρώτη φορά κατεβαίνει τα 11 δευτερόλεπτα, αλλά πετυχαίνει και ατομικό ρεκόρ φυσικά. Έλεγες για τον Ελευθέριο Βενιζέλο Περικλή Μακρύ νωρίτερα. Εδώ βλέπετε τα αποτελέσματα με πρωταθλήτρια Ελλάδος στη Μαρία την Πελιμπασάκη 11-47. Η Κοκλώνη δεύτερη 11-58, η Φέρα τρίτη 11-59. Καλύτερη βέβαια ήταν η Παπαϊωάννου εκτός συναγωνισμού με 11-39 που τερμάτισε πρώτη. Οι Κύπροι όμως μπορούν να μετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα εκτός συναγωνισμού. Είδαμε λοιπόν μια ωραία κούρσα στα 100 μέτρα με την Πελιμπασάκη πρωταθλήτρια Ελλάδος 11-47, που είναι το αγώνισμά της όμως στα 200 μέτρα και θα τη δούμε και αύριο η Μαρία την Πελιμπασάκη. Κοκλώνη δεύτερη 11-58, Αντριάννα Φέρα τρίτη 11-59, έκανε και φετινό ρεκόρ η Φέρα. Πάμε στο δίσκο. Στο δίσκο των γυναικών. Αυτή πρέπει να είναι η Σπανουδάκη, ναι. Του Γυμναστικού Σύλλογου Ελευθέριος Βενιζέλος είναι με 43-43 στην τέταρτη προσπάθεια. Πάλι ο Βενιζέλος μπροστά μας που το συζήτησαμε πριν. Έχει πρόεδρο τον Γιώργο τον Γιατρουδάκη, ο οποίος ήταν ένας καταξιωμένος προπονητής και πρωταθλητής παλιότερα, μετά προπονητής στον ιστορικό κήδο Ναγανίων, μέχρι που αποφάσισε να γίνει πρόεδρος και να φτιάξει ένα σύλλογο. Και για πρώτη φορά πέρσι επαρχιακό σωματείο έγινε πρωταθλητής Ελλάδος. Ένα πρωτάθλημα που κέρδισε ο Παναθηναϊκός παλιότερα, ο Πανελλήνιος συνέχεια, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και εδώ ο Ηρακλής, να μην ξεχνάμε το σπουδαίο Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Και συνεχίζουμε λοιπόν με μια ακόμα βολή στο δίσκο που έχει φτάσει στην τέταρτη προσπάθεια. Είναι με η αθλήτρια αυτή η Ευαγγελία Ψαράκη του Όφη. Η Κρήτη κάνει θράψη στο στίβο. Μια βολή όχι τόσο καλή. Η Ψαράκη βρίσκεται με 43-02 στην πέμπτη θέση. Και εδώ να δούμε πόσο θα μετρηθεί η τέταρτη προσπάθειά της. ...42-95. Είχε 43-02. 7 εκατοστά κάτω από το καλύτερό της. Όμως πάμε σιγά σιγά να δούμε την κούρσα, μια από τις κούρσες ημέρας. Στα 100 μέτρα των ανδρών, την δεύτερη σειρά και στον πρώτο διάδρομο που συναντούμε τον Λάζαρο Τοσίδη, του Τρίτωνα Θεσσαλονίκης, έρχεται εδώ με 11-22 φετινή επίδοση και ένα 10-79 ατομικό ρεκόρ. Λουκάς Κίμπεζης του Παναθηναϊκού, ατομικό ρεκόρ πάνω από 11 δευτερόλεπτα, ο μοναδικός αθλητής από τους 8 αυτής της τελικής σειράς που δεν έχει ρεκόρ κάτω από τα 11. Πάνε και ο Τσανδριάδης από τους πολύ καλούς κατοστάριδες του Γυμναστικού Συλλόγου Χαϊδαρίου. Ο μεγάλος αθλητής, ο Λυκούργος Τσάκωνας, με αυτό το 20-09 που έκανε στα 200 μέτρα και θα τον συνοδεύει σε όλη τη σεζόν φυσικά, αλλά και στο κατοστάρι, έχει 10-27 ρεκόρ.
Ο Νυφαντόπουλος το πρωί έκανε 10.42, καταρρύπτοντας το ατομικό του ρεκόρ. Επομένως, τον προσέχουμε ιδιαιτέρως, τον αθλητή του Ελευθερίου Βενιζέλου, συναθλητής του Τσάκωνα. Παναγιώτης Τριβιζάς, 10.50 το ρεκόρ του, 10.53 η φετινή του επίδοση. Βίκτορ Κρεμίδας στον 7ο διάδρομο του Πίνταρου Θιβών με 10.54. Το πρωί έκανε 10.70 και ο Αναστάσιος Δαμύρης του Χολαργού με 10.83. Το πρωί ο Τσάκωνας πέτυχε 10.36, που σε ό,τι αφορά τα 100 μέτρα ήταν και η ταχύτερη κούρσα της σεζόν, το ταχύτερο εκατοστάρι. Έχει ρεκόρ 10.27. Φυσικά ο προσανατολισμός του είναι τα 200 μέτρα, αφού εκεί έχει την πολύ μεγάλη επίδοση, επίδοση που τον κατατάσσει ανάμεσα στους κορυφαίους σπρίντερ του κόσμου στο συγκεκριμένο αγώνισμα. Αλλά δεν πάβει να είναι και το πρώτο φαβορί ασφαλώς στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, εδώ στα 100 μέτρα. Δίπλα το Γιάννης Νυφαντόπουλος στον 5ο διάδρομο, που το πρωί έκανε μια πάρα πολύ καλή κούρσα στα 10.42. Και αριστερά το Ανδρεάδης, που έχει 10.62. Και ο Τριβιζάς, καλός αθλητής στον 6ο διάδρομο. Ας ελπίσουμε ότι αυτό δεν είναι άκυρη κίνηση, γιατί είναι βέβαιο ότι ο Τσάκωνας είναι εκείνος που θα τη χρεωθεί αν αυτό συμβεί, αλλά νομίζω ότι είναι από αυτές τις περιπτώσεις που κάτι δεν λειτουργήσε καλά και ο Τσάκωνας αλλά και ο Δαμύρης στον 8ο διάδρομο. Δεν χρειάζονται τέτοια. Αλλά ό,τι πουν οι κριτές δεν έχουν πράσινη κάρτα, επομένως είναι μια κίνηση που δεν λαμβάνεται καν υπόψη. Επιστρέφουν λοιπόν όλοι οι αθλητές κανονικά στους βατήρες. Ο Τσάκωνας με 20.09 είναι ο δεύτερος καλύτερος αθλητής στην Ευρώπη. Πιστεύω, Βερικλή, ότι θα κατέβει κάτω από 20. Είναι πολύ μεγάλος αθλητής. Νομίζω ότι η Σπάρτη βρήκε το λικούργο της. Για να δούμε τι θα κάνει σήμερα εδώ στα 100 μέτρα. Ας κρατήσουμε στην άκρη του μυαλού μας και το ατομικό του ρεκόρ, το 10.27. Να δούμε αν μπορεί να το προσεγγίσει. Άλλωστε το πρωί έκανε, όπως είπαμε, 10.36. Όλα κανονικά με τον Τσάκωνα, τον Ανδρεάδη, πολύ καλό στον τρίτο διάδρομο. Ο Τσάκωνας τώρα ανεβαίνει, δίπλα του ο Νυφαντόπουλος τον ακολουθεί και ο Ανδρεάδης τρίτος. Ο Τσάκωνας μάλλον σε ένα χαλαρό κατοστάρι θα κάνει 10.27, δηλαδή 10.27 είναι το ατομικό του ρεκόρ, το είπαμε νωρίτερα. Άνετος μου φάνηκε στο τέλος, αλλά τελικά έβγαλε αυτό το ρεκόρ, την ισοφάριση τουλάχιστον ανεπίσημα για την ώρα, με άνεμο 0,7 μέτρα το δευτερόλεπτο, απολύτως στα επιτρεπτά όρια. 10.27 ανεπίσημο, θα το περιμένουμε, είναι ισοφάριση ατομικού του ρεκόρ. Άλλη μια φορά η κούρσα με τον Ανδρεάδη αριστερά του και τον Νυφαντόπουλο να έχουν κάνει ισορροπημένες κινήσεις μαζί με τον Τσάκωνα. Στο τέλος όμως, στα τελευταία μέτρα, πολύ δυνατός. Τελευταία του διασκελισμή εδώ βλέπετε. Πάρα πολύ καλή, πολύ άνετη. Τερματίζει πρώτος, φυσικά με μια καθαρή διαφορά από δύο πολύ καλούς αθλητές πάντως που ακολούθησαν, και ο Νυφαντόπουλος και ο Ανδρεάδης έτρεξαν συνεπέστατα το κατοστάρι. Ειδικά ο Νυφαντόπουλος επιβεβαιώνει αυτό που έκανε το πρωί. Ίσως έχει καταρρύψει και αυτό το ατομικό του ρεκόρ. Ένας ακόμα αθλητής του Γυμναστικού Συλλόγου Ελευθέριος Βενιζέλος, ένας αθλητής που γεννήθηκε μεγάλωσε στη Σπάρτη, γι' αυτό είπαμε ότι η Σπάρτη βρήκε τον Λυκούργο, της πήγε μετά στον Ολυμπιακό και κατέληξε στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Είναι μια από τις εύστοχες επιλογές του Προέδρου του Γιατρουδάκη, ο Λυκούργος Τσάκωνας, που είπαμε και αυτός, όπως και Μπαλιμπασάκη, είναι κυρίως διακοσάριδες, αλλά πρωταγωνιστούν και στα 100 μέτρα. Πάντως στα 200 μπορεί να είναι υπολογίσιμη στην κορφή του κόσμου. Και εδώ ο Μάριος Ευαγγέλου
ένας αθλητής του Γυμναστικού Συλλόγου Κηφισιάς, που επιχειρεί στα 5 και 22 ο Μάριος Ευαγγέλου. Μεγάλος σε λίγο, το θυμόμαστε, ναι, χρόνια, έτσι. Ναι, ναι, πλέον 30, παλιός. 34. Αλλά ένας σταθερός αθλητής. Καλώς. Μάριος Ευαγγέλου, λοιπόν. Ένα ακόμα ανερχόμενο σωματείο η Κηφισιά. Δεν το καταφέρνει στην πρώτη του προσπάθεια ο Μάριος Ευαγγέλου. Η Κηφισιά πρωταγωνίστησε και αυτή πέρσι μαζί με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ο Γυμναστικό Σύλλογο Ελευθέριος Βενιζέλος πρωταγωνίστησαν από τα σωματεία του ΣΕΓΑΣ. 5-22 λοιπόν, πρώτη αποτυχημένη, άφησε τα 5-10, τα 4-95 έχει περάσει. Για να δούμε πώς έχουν τα πράγματα. Ο Πατσουκάκης του Ολυμπιακού πέρασε τα 5-22, ο μόνος που έχει περάσει τα 5-22. Ο Χρυσανθόπουλος, αφού πέρασε τα 5-10 από τον είδαμε νωρίτερα, έκανε μετά μια αποτυχημένη στα 5-22 και αποτυχημένη στα 5-22 έκανε και ο Ευαγγέλου. Τα 5-10 χωρίς προσπάθεια στα 5-22 έχουν κάνει και ο Κοφίδης του Γυμναστικού Συλλόγου Κηφισιάς και ο Νίκαδρος Στυλιανού του Ρίγα Θεσσαλονίκης. Εδώ πάμε στο ύψος. Ναι, στο ύψος, το οποίο είναι σε εξέλιξη εδώ και αρκετή ώρα. Προσωπήχηση ήταν αρκετά χαμηλά. Τώρα σιγά σιγά ανεβαίνει και έχουμε τον Κώστα Πανιώτη, έναν από τους δύο εξαιρετικούς Έλληνες αθλητές που έχουμε στο συγκεκριμένο αγώνισμα. Πανιώτης και Μάστορας έχουν και οι δύο εξασφαλίσει συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Πεκίνου, έχοντας ξεπεράσει τα 2.28 ο Πανιώτης, το 2.30 ο Μάστορας. Ο Πήχης τώρα βρίσκεται στα 2 μέτρα και 16 εκατοστά και είναι το ύψος το οποίο επιλέγει να ξεκινήσει ο Μάστορας, ο Πανιώτης. Μια μικρή καθυστέρηση εκεί γιατί μετρούν τον Πήχη οι κριτές, γι' αυτό και βλέπετε τον Πανιώτη να είναι σε μια θέση αναμονής. Να πούμε ότι αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη το ύψος των ανδρών. Σφαιροβολία που ξεκίνησε, το τριπλούν που ετοιμάζονται και φυσικά το επικοντό που το παρακολουθούμε με τον Φιλιππίδη, φυσικά να μην έχει ξεκινήσει ακόμη, είναι αρκετά νωρίς. Πιθανότητα θα έχουν τελειώσει όλοι οι υπόλοιποι για να βγει ο Φιλιππίδης. Πολλά παιδιά βλέπω. Ναι. Ωραία εικόνα. Νάτος, ο Πανιώτης ο οποίος ξεκίνησε για τα 2.16, λίγο βαρύς σε πρώτη φάση. Κανονικά είναι ένα ύψος το οποίο δεν αποτελεί πρόβλημα και μάλλον αυτό θα αποδειχθεί συνέχεια, αλλά σε πρώτη φάση το άλμα του δεν είναι καλό. Αποτυχημένο λοιπόν. Θα χρειαστεί να επανέλθει. Αλλά ήρθε η ώρα να πάμε στον Δημήτρη Χατζηγεωργίου και στον Λικούργο Τσάκωνα. Και για να σου πω την αλήθεια, εγώ τώρα νιώθω ότι δεν είμαστε στο Ολυμπιακό Στάδιο και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Είμαστε ίσως σε ένα παγκόσμιο, σαν ευρωπαϊκό και έχουμε κτιζώνει. Γιατί έχω έναν μεγάλο αθλητή δίπλα μου, έχω τον Λικούργο Τσάκωνα, το οποίο τα λέμε χρόνια. Και κάποια στιγμή μιλήσαμε για ένα κλικ που χρειάζεται να ανέβει κατηγορία, να πα στο υψηλό επίπεδο. Φέτος έφτασες. Τι έγινε, τι άλλαξε μέσα να κατοπιστήσω. Εντάξει, φέτος πήγε πάρα πολύ καλά η προετοιμασία. Η αλήθεια είναι ότι έχω ανέβει ένα σκαλί πιο πάνω, δόξα τω Θεώ. Καταφέραμε και πήγαμε φέτος προετοιμασίες χάρη σε ένα χορηγό που είχα, που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, την European Dynamics. Και έτσι έκανα προετοιμασίες σε ζεστά κλίμα, σε ζεστό κλίμα και με βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Αυτό το 2009 που έχεις κάνει φέτος, τι σημαίνει για σένα, τι σημαίνει στην προοπτική που έχεις, πια στα μεγάλα ραντεβού, όπως είναι το Παγκόσμιο του Πεκίνου σε ένα μήνα. Σίγουρα σημαίνει πάρα πολλά. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος για αυτή την επίδοση. Σίγουρα θέλω την καλύτερη μου κατάσταση, στην καλύτερη μου κατάσταση να είμαι στο Πεκίνο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και εκεί να δώσω το καλύτερό μου αυτό. Τι αγώνες έχεις ακόμα, έχεις κάποιο Diamond League μέχρι το Πεκίνο? Την Πέμπτη θα αγωνιστώ στη Στοκχόλμη, 200 μέτρα. Και από εκεί και πέρα θα συνεχίσω την προετοιμασία μου μέχρι το Πεκίνο.
Στη συμμετοχή στους αγώνες έξω, έχεις εισπράξει ήδη από τους συναθλητές και κάποιους άλλους το ότι μπήκε πια σιγά σιγά στην ελίτ? Σίγουρα, έχω αρχίσει και το νιώθω αυτό. Εντάξει, σίγουρα ένας μεγάλος αθλητής πρέπει να έχει διάρκεια. Εγώ γι' αυτό θα προσπαθήσω να μείνω όσο πιο ψηλά γίνεται. Στο ευχόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Αυτός είναι, κυρίες και κύριοι, ο Λυκούργος Τσάκωνας, το Ελευθέριο Βενιζέλος, 10-27 ο χρόνος του. Ο νικητή, ο δεύτερος, Νιφαντόπουλος, πάλι από το ίδιο σωματείο, 10-41. Ανδρεάδης τρίτος, 10-50. Κρεμίδας τέτατος, 10-57. Τριβιζάς πέμπτος, 10-68. Κάνε το πρωί 10-50 ο Τριβιζάς ο πέμπτος. Έκτος ο Τωσίδης, 10-74. Και οι υπόλοιποι αθλητές, για να δούμε την Χρήστα Αναγνωστοπούλου, τη Χρήση Αναγνωστοπούλου, τη ΣΑΕΚ στο δίσκο προηγείται με 58-13 από την τρίτη της βολή. Εδώ ετοιμάζεται για την τέταρτη, για την πέμπτη. Τέταρτη ανάκηρη. Πολύ κοντά στα 60 μέτρα. Μπράβο στη Χρήσα. Μπράβο σου, Χρήσα. Πολύ πεισματάρα. Ναι, το βλέπετε πώς πανηγυρίζει. Άλλωστε είναι μια σπουδαία βολή. Έχει 61-40 κάνει ρεκόρ φέτος. Αλλά εδώ έρχεται και κάνει μια προσπάθεια πάνω από τα 60 μέτρα. Μια προσπάθεια που αντιπροσωπεύει την αξία της. Δεν μπορούσε να ήταν στα 58. Είναι χαρούμενη, έχει άλλη μια προσπάθεια ακόμα. Να εδώ στο βάθος και η Βάσο Παναγιωτοπούλου. 60-66 η βολή της. 60-66. Πάρα πολύ καλή. Μπράβο, Χρυσά. Έχει πάρει το όριο και για το Πεκίνο και του χρόνου για το Ρίο τους Ολυμπιακούς. Ναι, ναι, ακριβώς. Είναι μία από τις αθλήτριες. Όταν έκανε το ρεκόρ... Και εδώ ο Έφορος, ένας ναι, από τους συντελεστές της ΑΕΚ, ο παλιός, μάλλον να δούμε το ύψος. Ναι, ναι, ο Πανιώτης το 2.19 είναι τώρα. Πέρασε το 2.16 νωρίτερα με τη δεύτερη. Αλλά το 2.19... το 2.19 θα χρειαστεί και πάλι ίσως με τη δεύτερη να το περάσει. Πήγα να πω, Νίκο, ότι όταν η Αναγνωστοπούλου έκανε το 61-40 που είναι το ρεκόρ της, το έκανε με την πέμπτη προσπάθεια και δήλωνε συνέχεια ότι ήταν τόσο χαρούμενη που δεν ήθελε να κάνει έκτη και της έλεγε η προπονήτριά της μπες και κάνε, και μπήκε πράγματι, έκανε και έκανε πάλι συν 60. Επομένως όλα αυτά μετράνε, γράφει εξιντάρια και αυτό την διαχωρίζει από τις αθλήτριες. Έτσι γίνεται, έτσι είναι το σωστό, αυτό που λες είναι. Πρέπει να σταθεροποιηθείς σε μεγάλες επιδόσεις για να έρθει μετά το καλύτερο. Ωραία, από τον έναν στον άλλον, από τον Μπανιώτη στον Μάστορα, επίσης στα 2 μέτρα και 19 εκατοστά για τον Αντώνη Μάστορα, που πλέον και τα δύο παιδιά έχουν μπει στη συνείδησή μας ως καταξιωμένοι αθλητές στο ύψος. Ο Μάστορας είναι 24 χρόνων, έχει πολλά χρόνια μπροστά του και πολύ περιθώριο πάνω από τον πύχη, όπως είδατε, σε αυτό το άλμα το 2.19. Σε ένα στίβο που τα τελευταία χρόνια έχουν ελαφρώς παραπονηθεί πάντως οι αθλητές του ύψους. Έχει μια μικρή ολισθηρότητα για το συγκεκριμένο αγώνισμα και δεν παρακολουθούμε πολυτακτικά καλές επιδόσεις. Να δούμε αυτό καμιά φορά. Μπορεί να είναι ένα μικρό πρόβλημα για τους αθλητές, ίσως και όχι. Το 2.19 πάντως ήταν πολύ άνετο για τον Μάστορα, σε αντίθεση με τον Μπανιώτη που μέχρι τώρα... Α, πάμε για την δεύτερη του. Θα περάσει και αυτός. Το λογικό. Και οι δύο πάνω από τα 2 μέτρα και 19 εκατοστά. Συνεχίζουν. Πολύ, πολύ καθαρό. Πολύ πιο αποφασιστικό αυτό το άλμα. Απλώς ανάγκασε τον εαυτό του να κάνει παραπάνω προσπάθειες και οι αθλητές αυτό δεν το θέλουν. Για όποια καταπώνηση. Επιστρέφουμε στα κουλουάρια να δούμε 400 μέτρα. Τον τελικό των γυναικών σε πρώτη φάση, των ανδρών αμέσως μετά. Ειρήνη και Άννα Βασιλείου στους κεντρικούς διαδρόμους, τέταρτος και πέμπτος, αλλά θα τις δούμε μία προς μία για να τις εντοπίσουμε
πρώτα-πρώτα την Παναγιώτα Κατσούμπα στον πρώτο διάδρομο της Κοζάνης. Η αθλήτρια με την χαμηλότερη επίδοση από όλες. Η Χριστίνα Θεοπεμπτίδου στον δεύτερο με 57,5 φετινό ρεκόρ. Στον τρίτο διάδρομο η Βαρβάρα Γρήλου, νεάνιδα, μόλις 18 χρόνων, η πιο μικρή σε ηλικία από την οκτάδα του τελικού. Και θα δούμε τις δύο παρομοιότυπες δίδυμες, ομοζυγωτικές δίδυμες, Ειρήνη και Άννα Βασιλείου. Πρώτα η Ειρήνη Βασιλείου, η καλύτερη από τις δύο με βάση τις επιδόσεις, 53,5 ο χρόνος της. Τρέχει στον τέταρτο διάδρομο. Το πρωί έκανε μια τυπική κούρσα στα 55-99 ίσα-ίσα για να κερδίσει τη σειρά της. Αντιστοίχως νικήτρια στη σειρά της ήταν και η Άννα Βασιλείου που τρέχει στον πέμπτο διάδρομο. Μάλιστα έκανε το πρωί 54-94. Ευαγγελία Ζηγόρη το 6 με 55-13 ατομικό ρεκόρ, 56-58 από το πρωί του Γυμναστικού Συλλόγου Γλυφάδας. Στον 7ο διάδρομο η Αλεξία Κανάκη του Όφη και στο 8 η Ευθυμία Γαβαλά της Ολυμπιάδας Κομωτινής, οριακά κάτω από τα 57 δευτερόλεπτα η χρόνη της σε αυτή την σειρά, σε αυτόν τον τελικό των 400 μέτρων που ασφαλώς ξεχωρίζουν τα δύο κορίτσια, τα δύο δίδυμα της ΓΕΗ Ηρακλείου, και που η Ειρήνη Βασιλείου θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχει κάνει και ένα βήμα παραπάνω, έχει κατεβάσει τους χρόνους της, έχει φτάσει το 53,5. Προσφάτως έτρεξε και στο πρώτο της διεθνές meeting με ένα αποτέλεσμα πάνω από τα 54 δευτερόλεπτα, αλλά είναι μια πρώτη εμπειρία, εξελίσσεται σαν αθλητρία. Η Ειρήνη Βασιλείου την είχαμε δει και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων στην πατρίδα της, στο Ηράκλειο. Τότε πολύ επιθετική στα πρώτα μέτρα, τώρα πολύ πιο συντηρητική. Καλύπτει πάντως την αδελφή της, την Άννα Βασιλείου, εδώ τις βλέπετε δίπλα-δίπλα τις δίδυμες. Τέταρτος διάδρομος, πολύ καθαρά μπροστά στο 200 για την Ειρήνη Βασιλείου. Πιο αργή σε αυτή τη φάση η Άννα Βασιλείου στον πέμπτο διάδρομο, αλλά ψάχνοντας την δεύτερη θέση την οποία και έχει στην ευθεία η Βασιλείου. Ειρήνη Βασιλείου, Άννα Βασιλείου και Ευαγγελία Ζηγόρη στην τρίτη θέση. Πολύ μεγάλη διαφορά για την Βασιλείου, η οποία είναι νικήτρια ασφαλώς στο αγώνισμα. Απομένει να δούμε το χρόνο της. Πιέζεται η Άννα Βασιλείου στην δεύτερη θέση, την κάνει τελικά από την Ζηγόρη, ενώ σε 53-80 τερματίζει, κάνοντας ένα αρκετά καλό χρόνο, επιτρέψτε μου να πω. Δεν ξέρω αυτό το κούνημα του κεφαλιού αν δεν την ικανοποιεί. Νομίζω ότι είναι καλή επίδοση το 53-80 για την Βασιλείο. Προφανώς η ίδια μάλλον ήθελε κάτι καλύτερο. Πρώτη λοιπόν η Ειρήνη, δεύτερη η Ευαγγελία Ζηγόρη και τρίτη η Άννα Βασιλείου. Όπως αναμενόταν, τα 2 στα 3 μετάλλια κατέληξαν στην οικογένεια Βασιλείου. Και η Ζηγόρη, που ήταν η επικρατέστερη από τις υπόλοιπες, πήρε πράγματι την τρίτη θέση. Ήταν μια ισορροπημένη κούρσα για την νικήτρια, χωρίς υπερβολές. Επιστρέφουμε στο ύψος που σοβαρεύουν τα πράγματα. 2-24, όχι. Ο Μπανιώτης. Και θα ακολουθήσει ο Μάστορας. Τελευταία προσπάθεια στη δισκοβολία των γυναικών. Από τη Χρύση Αναγνωστοπούλου που προηγείται με 60-66 από την πέμπτη βολή. Για να δούμε, όχι, είναι κάτω από τα 60 μέτρα. Πολύ καλή σήμερα λοιπόν η Χρύση Αναγνωστοπούλου, πρωταθλήτρια Ελλάδος. Βολή 60-66 καλύτερη. Η δεύτερη καλύτερη προσπάθεια ενδεχομένως να είναι αυτή που μετριέται τώρα, καθώς στην τρίτη της βολή είχε κάνει 58-13. Στην πρώτη 55-08 και στη δεύτερη 54-66. Είναι πρώτη με 60-66 και μετριέται η τελευταία της βολή.
ενώ βλέπετε το Μάστορα. Ναι, 2.24 ο Πύχης. Ο Μάστορας όχι, οριακά δεν θα περάσει. Και αυτός θα επιστρέψει για δεύτερη προσπάθεια, όπως το ίδιο θα συμβεί και με τον Αμπανιώτη, την προσπάθεια του οποίου είδαμε πριν από λίγη ώρα. Λοιπόν, 59-45 μετρήθηκε η βολή της Αναγνωστοπούλου. Και έκλεισε και ο αγώνας, Νικό. Ναι, και ολοκληρώθηκε, ναι. Ήταν η τελευταία βολή. Να και ο Φιλιππίδης. 5-42 το ξεκίνημά του. 5-42 ο Κώστας Φιλιππίδης, το άλμα επικοντό. Ρίχνει τον πύχη. Είναι λογικό αυτό. Στην πρώτη προσπάθεια ο Φιλιππίδης έχει ξεκινήσει ο αγώνας από τις 6 ώρα και κάνει την πρώτη προσπάθεια. Ούτε ζέσταμα, ούτε δοκιμαστικά, ούτε τίποτα. Συμβαίνουν αυτά στις πρώτες προσπάθειες των μεγάλων αθλητών και θα τον δούμε και αργότερα. Έχει κάνει μία αποτυχημένη στα 5.42 και ο Πατσουκάκης, ο οποίος έχει περάσει στα 5.22. Ο Στυλιανού πέρασε τα 5.32 με τη δεύτερη και όλοι οι άλλοι ολοκλήρωσαν, όπως ο Ξανθόπουλος. Λοιπόν, Πανιώτης, δεύτερη προσπάθεια στα 2 μέτρα και 24 εκατοστά στο ύψος. Αυτή τη φορά πάρα πολύ καλύτερο και το πάτημα και η προσέγγιση στον πύχη και η απόσταση, όλα καλά για το 2-24, πολύ καθαρό. Μεγάλος και πολύ ενθαρρυντικό και για τη συνέχεια. Γιατί μέχρι τώρα, για να πω την αλήθεια, όλα τα άλματά του, ακόμη και τα επιτυχημένα, ήταν... δεν θα τα χαρακτήριζα για τα καλύτερα. Ολυμπιάδα Κομωτινής, έτσι, να πούμε και... Να μιλάμε όλο για την Κρήτη, έχουμε πει πολλά σωματεία σήμερα. Έχεις δίκιο, Νίκο. Και σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου έχει πολύ μεγάλη σημασία και αξία η σύλλογη. Λοιπόν, για να δούμε τον Νίκανδρο Στυλιανού, που επιχειρεί 5.42, αποτυχάνει και αυτός. Ο Στυλιανού ως τώρα έχει περάσει στα 5.32, είναι πρώτος, εφόσον... Ο Φιλιππίδης, καθώς ο Φιλιππίδης δεν έχει περάσει κανένα ύψος. Μάστορας. Θα απαντήσει στο 2.24. Ας το ελπίσουμε. Όχι. Όχι, τουλάχιστον με την δεύτερη. Αντιθέτως, ο Μάστορας πάτησε πολύ κοντά στο στρώμα. Φέτος έχει 2 μέτρα και 30 εκατοστά, που είναι και το ατομικό του ρεκόρ μετά τις χειμερινές διακρίσεις του στον κλειστό στίβο. Επανέρχεται εδώ πάλι σε καλό επίπεδο, πέρασε στον ανοιχτό 2.30. Δεν έχει το άγχος του Πεκίνου που το έχουν κάποιοι από τους υπόλοιπους αθλητές. Και πάμε στο επικοντό. Δημήτρης Πατσουκάκης του Ολυμπιακού έχει περάσει τα 5.22, είναι δεύτερος και επιχειρεί τη δεύτερη προσπάθεια στα 5.42, καθώς απέτυχε στην πρώτη, αποτυχάνει και στη δεύτερη. Πατσουκάκης. Εδώ βλέπετε, γυρίζει νωρίς, έτσι ρίχνει τον πύχη. Αυτός ο σπουδαίος αθλητής. 28 χρονών. Τρίτη και τελευταία προσπάθεια στα 2.24 και θα είναι τελευταία στον αγώνα, δυστυχώς, για τον Μπανιώτη. Επομένως, ολοκληρώνει τον αγώνα εδώ, αφήνοντας τον... Ο Μάστορας είναι αφήνοντας τον Μπανιώτη, μόνο του πια, για το επόμενο ύψος. Εδώ είναι τα ονόματα των αθλητρομέων που θα πάρουν μέρος στα 400 μέτρα σε δύο σειρές. Λοιπόν, έχουμε τον Δουριδά στην πρώτη διαδρομή της Γλυφάδας. Στο 2 είναι ο Αλμπάνης των Τρικάλων. Εδώ ο Δαρδανελιώτης
του Μέα Τρίτωνα Θεσσαλονίκη στην τρίτη διαδρομή, 47-95, φετινό ρεκόρ. Ο λογοθέτης Κηφισιάς, ο Γιάννης εδώ, που έχει 48-54, φετινό ρεκόρ, 19 χρονών παρακαλώ. Ο Δημήτρης Γράβαλος, του Γυμναστικού Συλλόγου Ελευθέριος Βενιζέλος, Θεσσαλονικιός. Το βλέπετε εδώ, το φαβορί. Αντώνιος Αλεξανδρίδης, του Αθλητικού Ομίλου Μεγάρων, 20 ονών, έχει 49-06. Αυτός είναι ο Γιάννης Σταματελόπουλος που μας κλείνει το μάτι της Δοδόνης Ιωαννίνων. 48-42. Και ο Παναγιώτης Οδούκας του ΟΦΚΑ Οδυσσέα με 49-72 στην 8η διαδρομή. Το πρωί εδώ είχε πάει πάρα πολύ καλά ο Πέτρος Κυριακίδης του Ολυμπιακού, αλλά ακυρώθηκε. Είναι ο μεγάλος αθλητής όμως, φουνταριτής Ελλάδος, και παίρνει μέρος εκτός συναγωνισμού. Δεν θα καταταχθεί, αλλά είναι αλήθεια ότι το πρωί έτρεξε πάρα πολύ καλά. Όμως πάτησε λάθος διαδρομή και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ακυρωθεί, και πια ο Γράβαλος, τον βλέπετε σε πρώτο πλάνο, να είναι πιο εύκολο να αναδειχθεί νικητής σε αυτή την κούρσα των 400 μέτρων των ανδρών. Παρακολουθείτε από τις 18:30 από την ΕΡΔΙΟ το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου των ανδρών και γυναικών που διεξάγεται στο Ολυμπιακό Στάδιο, και θα είμαστε μαζί για ακόμα μία ώρα, και οι αγώνες θα συνεχιστούν αύριο από τις 6... Από τις 7:20, με ελεύθερη είσοδο πάντα για τους θεατές. Σήμερα δεν ξέρω γιατί ήταν πολλά παιδιά, έχουν κλείσει τα σχολεία. Ναι. Ομαδικά, τέλος πάντων. 400 μέτρα των ανδρών, με τον Γράβαλο στην 5η διαδρομή, τον Πέτρο τον Κυριακίδη στην 9η διαδρομή, που είπαμε ότι τρέχει εκτός συναγωνισμού. Έχουμε ακόμα τον Γιάννη Σταματελόπουλο στην 7η διαδρομή. Έχουμε τον Αλεξανδρίδη στην 6η διαδρομή των ΑΟ Μεγάρων. Και ο Γράβαλος ήδη έχει καλύψει τον Αλεξανδρίδη και πάει να πιάσει και τον Σταματελόπουλο τον Γιάννη. Πάμε για το δεύτερο 200, με τον Γράβαλο να είναι μπροστά. Βλέπετε στην 9η διαδρομή και τον Κυριακίδη που τρέχει εκτός συναγωνισμού. Τελική ευθεία πάει και ο λογοθέτης Κηφισιάς, ο 19χρονος. Πολύ καλά στην 4η διαδρομή. Ανεβαίνει και ο Δαδανελιώτης του Τρίτωνα Θεσσαλονίκης. Ο Δαδανελιώτης είναι ο πρώτος. Ο Δαδανελιώτης πετάει του Τρίτωνα Θεσσαλονίκης. Ο Γράβαλος μπαίνει δεύτερος. Βέβαια, δεύτερο είδαμε τον Κυριακίδη που είναι εκτός συναγωνισμού. Ο Γράβαλος είναι δεύτερος. Πρώτος είναι ο Δαδανελιώτης, χρόνος 47-60. Είχε 47-86 ατομικό ρεκόρ ο Δαδανελιώτης. Μας ευνηδίασε όλους. Ο Γράβαλος μένει δεύτερος. Ο Δαδανελιώτης, νάτος εδώ σε πρώτο πλάνο, ο μεγάλος νικητής. 26 χρονών, πρωταθλητής Ελλάδος σε αυτή την κούρσα, που δέχεται τα συγχαρητήρια. Μιχάλης Δαδανελιώτης, συγχαρητήρια λοιπόν στο Μιχάλη του Μέα Τρίτωνα για αυτή τη νίκη. Όχι 41-60, 47-60. 41-60 θα ήταν παγκόσμιο ρεκόρ για τα επόμενα 150 χρόνια. Εντάξει, λάθη γίνονται ανθρώπινα. Βέβαια. Θα πρέπει να πω ότι εμείς δεν έχουμε εικόνα. Λοιπόν, αν μας ακούει το βαν, θα πρέπει να πω ότι εμείς... Λοιπόν, εδώ θα δούμε την πετυχημένη προσπάθεια του Κώστα Φιλιππίδη. Στα 5.42 είναι η δεύτερη προσπάθεια. Και θα παρακαλούσα από το βαν της ΣΕΡΤ να διορθώσουμε λίγο την οθόνη για τη μετάδοσή μας. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δώσουμε το λόγο στον Δημήτρη Χατζηγεωργίου. Ναι, Νίκο, εμείς πάντως είμαστε εδώ με την Κρίστα Αναγωστοπούλου για μια ακόμη φορά πανελλήνιο νίκης. Θύμισε μου, 5η είναι, έτσι. Ναι, ο 5ος πανελλήνιος τίτλος, ναι. Καλά τα θυμάμαι, ευχαριστώ. Λοιπόν, πάνω από 60 μέτρα.
Πες μας για τον αγώνα αυτό λίγο σήμερα, γιατί έχουμε να πάμε μετά σε άλλα πιο μεγάλα. Πάμε λοιπόν σήμερα. Ένας αγώνας δεν έχει, η αλήθεια είναι, συναγωνισμό στην Ελλάδα. Αυτό πόσο σε δυσκολεύει για να βγαίνουν μεγάλες επιδόσεις? Καταρχάς, είχα βάλει ένα στοίχημα με τον εαυτό μου σε αυτό το Πανελλήνιο. Ήθελα να γράψει 6 μπροστά, γιατί δεν, ποτέ είχα ένα παράπονο. Ποτέ δεν είχα κάνει μια καλή εμφάνιση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Το πέτυχα. Είναι ο 5ος Πανελλήνιος τίτλος. Είμαι πολύ χαρούμενη. Δεν μας βοήθησαν λίγο οι συνθήκες σήμερα. Πολύ ζέστη. Ο ρυθμός του αγώνα ήταν πολύ αργός. Παρ' όλα αυτά, άργησα λίγο να ξυπνήσω, αλλά ξύπνησα στο τέλος και είναι πάρα πολύ καλό. Φέτος είναι μια σημαντική χρονιά. Υπάρχει ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα στο οποίο έχεις πάρει το όριο. Από εδώ και πέρα, μου έλεγες νωρίτερα ότι έχουμε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα την άλλη εβδομάδα. Πώς θα πάει η προετοιμασία για να μιλήσουμε λίγο για το παγκόσμιο? Ο μεγάλος στόχος βέβαια είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Εκεί θα έχω να αντιμετωπίσω πολύ καλές αθλήτριες, σπουδαίες. Θα πάω την άλλη εβδομάδα στο Βαλκανικό, στη Ρουμανία, που θα είναι ένας καλός αγώνας, δυνατός, πριν το Παγκόσμιο, και η προετοιμασία θα γίνει εδώ στον Άγιο Κοσμά, μέχρι το Παγκόσμιο, μέχρι που να φύγουμε. Συνήθως εσείς οι αθλητές δεν μιλάτε για στόχους. Όμως στο πίσω μέρος του μυαλού σας, αλλά και στον προγραμματισμό με τον προπονητή, υπάρχει πάντα το εφικτό, το δυνατό και το ευκταίο. Ποια είναι αυτά για σένα? Ο αρχικός στόχος φέτος ήταν να γράψει 6 μπροστά και όπου πάει. Αυτό το έχω δηλώσει πολλές φορές. Πιστεύω ότι άμα κάνω μια τέτοια επίδοση κοντά στο ατομικό μου, θα μπω τελικό στο παγκόσμιο, δωδεκάδα. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά με τη Χρύση Αναγνωστοπούλου. Οι αγώνες συνεχίζονται, είναι σε εξέλιξη. Το άλμα επικοντό, το τριπλούν των ανδρών. Θα έχουμε συνέχεια 1500, 3000 μέτρα στίπλ για άνδρες και γυναίκες. Είναι η σφαίρα των ανδρών που είναι σε εξέλιξη. Και να εδώ ο Δημήτρης Τσιάμης, από του Ολυμπιακού αθλητής, κορυφαίος τριπλουνίστας τα τελευταία 10 χρόνια. Ναι, το τριπλούν το οποίο ξεκίνησε πριν από λίγο με τον πρώτο γύρο προσπαθειών για τους αθλητές. Ο Τσιάμις εδώ δεν ολοκληρώνει. Και έτσι καταγράφεται ως άκυρη αυτή η προσπάθειά τους. Ένα αγώνισμα που για την ώρα έχουμε ένα 16-άρι. 16-11 από τον Μπαλταδούρο. Και επιστροφή στο επικοντό. Νίκανδρος Στυλιανού, 5-42. Ο Πύχης πέφτει. Λοιπόν, ο Φιλιππίδης έχει περάσει τα 5.42 με τη δεύτερη, ο Πατσουκάκης με την τρίτη και ακολουθεί ο Στυλιανού που είναι τρίτος με 5.32. 2.29, τρίτη προσπάθεια για τον Κώστα Μπανιώτη. Θα ρίξει τον Πύχη και εδώ τελειώνει και ο αγώνας στο ύψος των ανδρών. Με την νικητή τον Μπανιώτη της Ολυμπιάδας Κομωτινής, δεύτερο τον Μάστορα του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. 2.24 ο Μπανιώτης, 2.19 ο Μάστορας, όχι κάτι ιδιαίτερα πράγματα για το ύψος για αυτά τα δύο παιδιά. Τρίτος ο Τεσσαρομάτης του ΠΑΟΚ, νεαρός αθλητής που πέρασε τα 2 μέτρα και 5 εκατοστά, αρκετά νωρίτερα βέβαια στον αγώνα. Να θυμίσουμε ότι στην Πάτρα αύριο θα γίνει το μνημόσυνο της Αλέκας Σιούλη, μιας πρωταθλήτριας Ελλάδος του ΠΑΟΚ, στα 100 μέτρα. Η Σιούλη έφυγε πριν από λίγες μέρες, νωρίς, και θα γίνει το μνημόσυνο της. Είχε επιλέξει την Πάτρα, εκεί έβγαλε πολλούς αθλητές στην Παναχαϊκή, αλλά μεσουράνησε ως αθλήτρια στο σύλλογο του ΠΑΟΚ. Αυτά έτσι για να μην ξεχνάμε και τους ανθρώπους που πρωταγωνίστησαν στο στίβο. Ο Κώστας Φιλιππίδης στο άλμα επικοντό. Εδώ τα 400 μέτρα με τον Δαρδανελιώτη που έκανε μια καταπληκτική κούρσα στα τελευταία 60 μέτρα και άφησε πίσω το Γράβαλο και τους υπόλοιπους αθλητές.
με τον Κυριακίδη να πετυχαίνει 47-61, αλλά φυσικά είναι εκτός συναγωνισμού, όπως λέγαμε, και τα 400 μέτρα στις γυναίκες. 53-78 τελικά ο επίσημος χρόνος για την Ειρήνη Βασιλείου. Ατομικό ρεκόρ για την Ευαγγελία Ζηγόρη στη δεύτερη θέση με 55-06. Άννα Βασιλείου, τρίτη θέση, 55-35. Εκτός από το επικοντό, τη σφαίρα και το τριπλούν, έχουμε σε λίγο και το ακότι των γυναικών. Ένα άλλο πολύ μεγάλο αγώνισμα που γνωρίσαμε διακρίσεις. Για να δούμε λίγο τριπλούν. Τριπλούν με τον Μονοπόλη από τον του Κυρκυραϊκού, ο οποίος στην πρώτη προσπάθεια ήταν άκυρος. Και εδώ θα μετρηθεί το άλμα του. Στα 14 μέτρα και 90 εκατοστά. Εν τω μεταξύ ετοιμάζονται και οι 1500 άρδες, αγώνισμα που θα γίνει σε δύο σειρές. Νάτι εδώ. Να λοιπόν οι αθλητές της πρώτης σειράς, όπως έγινε και νωρίτερα στα κατοστάρια, έτσι και εδώ είναι αρκετοί οι συμμετέχοντες και έτσι χωρίστηκαν σε δύο σειρές. Αυτή είναι η πρώτη. Αυτή είναι η πρώτη σειρά και οι αθλητές με τις ασθενέστερες επιδόσεις δεν είναι οι διεκδικητές του τίτλου. Θα τους δούμε αργότερα. Τους καλύτερους, δεν ξέρω. Είναι και αρκετοί οι παιδες σε αυτήν την πρώτη σειρά. Είναι πέντε αθλητές που είναι στην κατηγορία των παιδων, δηλαδή γεννημένοι το 1998 και μετά. Δεν ξέρω αν μπορούσαμε να ακούσουμε. Ναι. Να ακούσουμε λοιπόν τον Αντώνη Μάστορα που είναι μαζί με τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου. Δημήτρη, ακούμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Αντώνη Μάστορα, με μια επίδοση που σαφώς δεν αναλογεί με τα ποσότητα και την προετοιμασία που έχει κάνει φέτος. Αλλά να μας πει ο ίδιος τι συνέβη σήμερα και αυτός και ο Μπανιώτης πήγατε χαμηλότερα σε επιδόσεις σας. Λοιπόν, Αντώνη, τι συνέβη σήμερα? Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχουμε ένα γήπεδο το οποίο δεν είναι κατάλληλο για μεγάλες επιδόσεις πλέον. Δηλαδή, τα γήπεδα έχουν καταστραφεί, λίγο σώζονται κάποιοι διάδρομοι. Αλλά μέσα στο πέταλο, ειδικά που είμαστε εμείς στο ύψος, είναι πολύ δύσκολο. Να εξηγήσουμε γιατί μας βλέπει και μας ακούει ο κόσμος. Μιλάς για την κατάσταση του Ταρτάν, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η κατάσταση του Ταρτάν, ναι, έχει σκληρύνει, έχει καεί από τον ήλιο, δεν υπάρχει συντήρηση εδώ τα τελευταία 11 χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς. Και ουσιαστικά αυτό, επειδή έχουμε και μια στροφή εμείς στο ύψος, μας αναγκάζει να μην μπορούμε καν να τρέξουμε τη φόρα μας. Πάμε να δούμε τα καλά τώρα. Λοιπόν, προετοιμασία ως πάει, έχεις ένα παγκοσμίο πρωτάθλημα μπροστά σου, σε τι κατάσταση είσαι, τι προγραμματισμό έχετε κάνει μέχρι το τέλος Αυγούστου και πώς είσαι? Είμαι αρκετά καλά, εγώ νιώθω μια χαρά, ξέραμε, γνωρίζουμε τις συνθήκες εδώ πέρα, εντάξει. Ελπίζουμε σε κάτι καλό, αν γινόταν, δεν έγινε. Τώρα τέλος πάντων, από εδώ και πέρα έχουμε έναν αγώνα στη Γερμανία, που είναι ένα meeting ύψους. Μακάρι εκεί να γίνει κάτι καλό, γιατί είναι ένα πολύ καλό γήπεδο. Και μετά ουσιαστικά παγκόσμιο πρωτάθλημα, ετοιμαζόμαστε για εκεί. Λοιπόν, ελπίζουμε ο καλός χειμώνας να έχει και καλό καλοκαίρι φέτος για σένα. Μακάρι. Μια θέση στο τελικό και μετά όλα είναι δυνατά. Ουσιαστικά σε αυτό στοχεύουμε, να μπούμε δυνατά προκριματικό. Μια θέση στο τελικό και είναι όλα μια χαρά. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Εμείς, αφού ακούσαμε τον Αντώνη Μάστορα, να επιστρέψουμε στα 1500 μέτρα στην πρώτη σειρά, καθώς απομένουν δύο στροφές, δηλαδή 800 μέτρα για τους αθλητές. Πάντως, Περικλή, από ό,τι ακούσαμε τον Μάστορα, απογοητευτήκαμε τελείως. Δεν έχουμε κι άλλο στάδιο για τον Στίβο. Ναι. Αυτό είναι μόνο. Τα άλλα δεν κάνουν. Ναι, γεγονός. Και πραγματικά εκείνο το σημείο έχει δίκιο ο Μάστορας. Είναι, ας μην πούμε κατεστραμμένο, αλλά είναι απολύτως ακατάλληλο για οποιαδήποτε στοιχειώδη εμφάνιση επιπέδου. Εν πάση περιπτώσει όμως αυτό. Μα γίνανε πολλά στάδια και δεν κάνει κανένα για Στίβο. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τον Κώστα τον Φιλιππίδη. Ο πήχης είναι στα 5.52. Ο Κώστας ο Φιλιππίδης έχει περάσει τα 5.42 με την πρώτη. Ο Πατσουκάκης τα πέρασε με την τρίτη.
και τώρα ο Πίκης στα 5.52 είχε ένα αποτυχημένο. Ο Πατσουκάκης και πετάει στα σύννεφα ο οικονομολόγος του Πανεπιστημίου της Αθήνας, Κώστας Φιλιππίδης. 5.91 φέτος, νίκησε και το Λαβιλενή, ο οποίος Λαβιλενή είπαμε νωρίτερα, ξαναδείτε το άλμα του, στα 5.52. Κοιτάξτε πόσο ψηλά βγαίνει ο αθλητής του Κιτέα στα 5.52. Να τον απολαύσουμε και αργότερα. Βέβαια, στο 5.52 έχει άλλες δύο προσπάθειες, για να το περάσει με τη δεύτερη, ο Πατσουκάκης του Ολυμπιακού. Φιλιππίδης. Λοιπόν, αθλητής και εμείς, του Πανελληνίου, ναι. Έτσι, για να θυμίσουμε και τον ιστορικό Πανελλήνιο. Ναι, ναι, ναι. Και εμείς βλέπουμε τους 1500 άρτες με τον Χριστόπουλο να είναι στην πρώτη θέση του, της Λιβαδιάς και τον Ιατρόπουλο λίγο πιο πίσω, αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος, στην τελική ευθεία. Θα περάσει τελικά ο Αποστολίδης στην τελική ευθεία. Ο Αποστολίδης είναι αυτός που τελικά θα κερδίσει την πρώτη θέση μπροστά από τον Χριστόπουλο σε 4-0-5-97. Άτος εδώ ο νικητής του Γυμναστικού Συλλόγου Κηφισιάς, Αποστολίδης, 4-0-5-97 για τον συγκεκριμένο αθλητή. Για να δούμε και λίγο σφαίρα. Σφαίρα ανδρών. Λατιφλάρη, 19 χρονών, πολύ δυνατό παιδί, του Αθλητικού Συλλόγου Κένταυρος. Έχει 16.71 ο Λατιφλάρη. Ατομικό ρεκόρ, εδώ έχει ρίξει 17.05 και είναι στη δεύτερη θέση. Πίσω από τον Μπουζιάννη, που είναι του Γυμναστικού Συλλόγου Τα Λύκια, πάνω εκεί στην Αρκαδία. Έχει κάνει 17-33. Νάτος ο Μπουζιάννης. Ο Μπουζιάννης που είναι 24 χρονών. Τον βλέπουμε εδώ στην πέμπτη του βολή. Έκανε άκυρη την πρώτη, άκυρη τη δεύτερη. 17-33 στην τρίτη του. Για να δούμε, είναι έγκαιρος. Στα 17 μέτρα η σφαίρα, αυτό το όργανο που ζυγίζει 7 κιλά και 260 γραμμάρια. Έγκυρη η βολή του, θα μετρηθεί ξανά ο αθλητής που προηγείται στη σφαίρα, ο Μπουζιάννης, με 17-33. Εδώ η βολή του είναι πάνω από τα 17 μέτρα. Θα δούμε πόσο ακριβώς. Πρέπει να είναι η καλύτερη του βολή που έγινε νωρίτερα. 17-33, ναι, αυτή ήταν. Πάμε όμως στο Δημήτρη Χατζηγεωργίου ξανά. Ναι, το ύψος σήμερα δεν πήγε πολύ καλά, αλλά έχουμε αθλητές υψηλού επίπεδου και θα μας εξηγήσει ο Κώστας Μπανιώτης τι έγινε σήμερα, για να μιλήσουμε για το Πεκίνο και όλα αυτά. Και εσύ δυσκολίες στην κόντρα. Βέβαια. Όπως ξέρετε, το ύψος είναι ένα πολύ τεχνικό αγώνισμα που κρίνονται όλες τις λεπτομέρειες. Είναι κρίμα και ντροπή, κατά την άποψή μου, το στάδιο σύμβολο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 να μην ξέρει αυτή η κατάσταση. Εμείς το έχουμε επισημάνει από τη μεριά μας, γιατί οφείλουμε να το πούμε αυτό, γιατί έχουμε την εμπειρία του αγωνίσματος. Και ελπίζω να μην χρειαστεί να υπάρξει κάποιο ατύχημα για να βρεθεί λύση σε αυτό. Βέβαια, απ' την άλλη, είμαστε αθλητές και το καθήκον μας είναι να αγωνιζόμαστε και αγωνιζόμαστε για το καλύτερο. Σήμερα ήθελα να επιδείξω το 29 που είναι το όργιο του Ολυμπιακού Αγώνε. Δεν βγήκε. Βέβαια, δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να βελτιωθώ κι εγώ σαν αθλητή. Είμαι πολύ χαρούμενο για τον τίτλο και συνεχίζουμε τώρα για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αυτό πήγα να σου πω. Πριν από του Ολυμπιακού, υπάρχει άλλο ένα μεγάλο ραντεβού. Παγκόσμιο πρωτάθλημα. Για εκεί, ποιο είναι το πλάνο σα, πώ θα προχωρήσει από εδώ και πέρα, ώστε να φτάσει έτοιμο στο Πεκίνο. Στόχο μου είναι τώρα να αγωνιστώ στου Βαλκανικού Αγώνε στη Ρουμανία, να αντιπροσωπεύσω την Ελλάδα, ώστε να βελτιωθώ και να βρω αγωνιστικό ρυθμό, μιας και λόγω της κατάστασης που υπάρχει στην Ελλάδα έχουν ακυρωθεί πολλοί αγώνες και δυσκολευτήκαμε στο να βρούμε σε αγωνιστική δραστηριότητα.
Και σίγουρα όταν πηγαίνεις σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, ειδικότερα πηγαίνεις με τη χώρα σου, στόχος είναι να βελτιώνεσαι, ατομικό ρεκόρ και ό,τι καλύτερη θέση μπορείς να πάρεις. Πολύ πολύ σύντομα, το ύψος από πέρσι έχει φτάσει σε στρατοσφαιρικά επίπεδα. Σε φοβίζει αυτό? Εντάξει, το ύψος πλέον είναι τα 100 μέτρα, είναι ένα του κορυφαίου αγώνισμα παγκοσμίως. Σίγουρα είναι τρελό το ύψος πηδάνει, όμως είναι ένα κίνδυνο να τρελαθείς και εσύ και να ακολουθείς αυτά τα ύψη. Ωραία, θα σας παρακολουθούμε λοιπόν. Μάλιστα. Και μετά τα όσα ενδιαφέροντα ακούσαμε από τους δύο αθλητές στο ύψος και τα δικαιολογημένα παράπονα, ας μην πούμε παράπονα, επισημάνσεις θα λέγαμε, για όποιον μπορεί να ακούσει. Εν πάση περιπτώσει, επιστρέφουμε στα 1500 μέτρα για την δεύτερη σειρά, την καλή σειρά, με τον Ανδρέα Δημητράκη και τον Κώστα Νακόπουλο να είναι οι δύο καλύτεροι αθλητές αυτού του αγωνίσματος και τον Ανδρέα Δημητράκη να ξεχωρίζει, αν θέλετε, από όλους. Άλλωστε, ο Νακόπουλος, που υποτίθεται ότι είναι ο πιο απειλητικός απέναντί του, είναι πιο αθλητής 800, παρά 1500. Θα δούμε τι θα προκύψει, τι θα συμβεί για τα 1500 μέτρα. 16 αθλητές σε αυτή την δεύτερη σειρά. Ο Μάρκος Γκουρλιάς είναι αυτός που μπαίνει μπροστά, ακολουθούμενος από τον Κώστα Βασιλάκη. Ο Γκουρλιάς, ένας καλός νεαρός αθλητής που διακρίνεται τελευταία. Λίγο πιο πίσω ο Δημητράκης, ακόμη πιο πίσω ο Νακόπουλος. Σε έναν ρυθμό που σίγουρα δεν είναι ιδιαίτερος γρήγορος. Για τους 1500, πάντως οι συνθήκες σε αυτή την ώρα τουλάχιστον δεν είναι άσχημες. Προφανώς η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει. Και έτσι, ακόμη και σε αυτά τα αγωνίσματα μπορούν να βγουν αρκετά καλές επιδόσεις. Οι αθλητές, βέβαια, με εξαίρεση του Δημητράκη που κινείται στα όρια του 3.42-3.43, οι υπόλοιποι περιστρέφονται κοντά στα 3.50, επομένως υπάρχει απόσταση. Ο Δημητράκης ήταν καταπληκτικός πέρσι. Έκανε 4 κούρσες 3.39 μόνος του. Έχεις δίκιο που το επισημαίνεις. Βέβαια. Και όπως το λες κιόλας, εδώ δεν υπάρχει συναγωνισμός εύκολα στην Ελλάδα. Βλέπουμε στις μεγάλες κούρσες όλο λαγούς να τραβάνε τους αθλητές. Πάμε σιγά σιγά για τα 800 μέτρα. Ο ρυθμός σε καμία περίπτωση δεν είναι ιδιαίτερος γρήγορος. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι αργός. Αλλά είναι ένας ρυθμός. Πόσο περνάνε, γύρω στα 2-6-7, αν είδα καλά στα 800 μέτρα, κάπου εκεί. Σιγά σιγά αναπτύσσεται ο ρυθμός, ανεβαίνει λίγο ο δεσκελισμός για τους αθλητές. Πλησιάζει ο Δημητράκης, είναι στην τέταρτη θέση τώρα, για να ανέβει σιγά σιγά και κοντά δίπλα-δίπλα με τον Νακόπουλο. Κοντά και ο Θεοφάνης, ο οποίος ανεβαίνει μπροστά, ο Δημητράκης ανεβαίνει τώρα εκεί στον όμο του αθλητή που προηγείται και στο καμπανάκι ουσιαστικά θα ακούσει για την τελευταία στροφή και να επιτεθεί ίσως τώρα, ίσως λίγο αργότερα, να περιμένει και την ευθεία, την απέναντι ευθεία για την πρώτη επίθεση. Ελέγχει πάντως την κατάσταση. Ακόμη μένει στην δεύτερη θέση. ...200 μέτρα πριν από τον τερματισμό. 150 τώρα. Ο Νακόπουλος είναι στην πρώτη θέση. Σαν 800 φαίνεται να έχει αρκετές δυνάμεις εδώ στο τέλος. Ο Δημητράκης προσπαθεί να τα αποκριθεί, αλλά τελικά χάνει από τον Κώστα Νακόπουλο, ο οποίος πανηγυρίζει στο τέλος και τερματίζει, ενώ ο Δημητράκης
μπορώ να πω σχεδόν κατάκοπος για κάποιο λόγο αδιευκρίνιστο στα τελευταία μέτρα. Διπλώθηκε κιόλας, κάθισε κάτω, δεν ξέρω αν είχε οποιαδήποτε ενόχληση. 48-74, ναι. Ο χρόνος πολύ αργός, αλλά βέβαια μετράει η νίκη. Ναι. Εδώ και ο Νακόπλος γίνεται ο νικητής. Έχει επιδόσεις στα πόδια του. Βέβαια φέτος στα 1500 είχε όσο πέτυχε και, όσο πέτυχε και σήμερα. Αλλά έχει 3.42 στα πόδια του. Βέβαια για τον Δημητράκη αυτό το 3.48 είναι μάλλον μια τυπική επίδοση. Σήμερα όμως τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Γι' αυτό και άλλωστε είναι οι αγώνες. Αν ο νικητής αναδεικνυόταν με βάση τις επιδόσεις... Όχι, σήμερα ήταν καλύτερος ο Νακόπλος. Σαφώς. Ο Νακόπλος βέβαια... Αυτό που μέτρησε ήταν μια κούρσα αναμονής. Σκόπευε ο καθένας να πάρει την πρώτη θέση. Γι' αυτό πήγανε και αργά. Και τερμάτισαν σε 3.48.74. Ο Τσιάμις στο τριπλούν. Για να δούμε την εξέλιξη στο συγκεκριμένο αγώνισμα. Πάτησε αρκετά πίσω. Και έτσι αυτό δεν τον εξυπηρετεί ασφαλώς στο άλμα του. Ο Τσιάμις που έχει μείνει αρκετά... χαμηλά, κάτω από τα 15,5 μέτρα. Κάτω από 15,5 μέτρα, εκτός αν εδώ έχει βελτιώσει λίγο το άλμα του. Στην τέταρτη προσπάθεια, με βεβαίως 15 μέτρα και 93 εκατοστά, σαφέστατα ένα πολύ καλύτερο άλμα μέχρι τώρα. Το τρίτο του, όχι το τέταρτο, το τρίτο του άλμα. 5,72. Για να δούμε τον Κώστα Φιλιππίδη. Άνετα. Άνετα και πάμε για ψηλότερα. Κώστας Φιλιππίδης το έχει υποσχεθεί προχθές συνέντευξη τύπου στους Έλληνες φιλάθλους ότι θα προσφέρει ένα όμορφο θέαμα. Να δούμε μέχρι πόσο θα είναι αυτό. Φέτος έκανε πανελλήνιο ρεκόρ μέσα στο Παρίσι, στο Diamond League, αυτό το την σειρά των meetings, και νίκησε τον Τρακανελή. Τον, συγγνώμη, που Τρακανελή ήταν άλλη δεκαετία, τον Λαβιλενή. Τρακανελή. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις. Μέτρα ανδρών η πρώτη τελική σειρά τα αποτελέσματα. Αποστολίδης 4-0-5-95, Χριστόπουλος στην δεύτερη θέση 4-0-6-48 και όλα τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Βεβαίως αυτοί δεν είναι οι νικητές του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, αφού ακολούθησε η καλή σειρά, η δεύτερη με νικητή τον Νακόπουλο. Τα αποτελέσματα τις οποίες θα δούμε λίγο αργότερα. Πάντως οι 11 που τερμάτισαν τις πρώτες σειράς τους βλέπετε εδώ. Φυσικά στο τέλος βγαίνει μια βγαίνει μια συνολική κατάταξη με αποτελέσματα που συνδυάζονται ανάμεσα στις, και από τις δύο σειρές για να βγει η τελική κατάταξη αλλά και η βαθμολογία των αθλητών. Λοιπόν, θα έχουμε τώρα δύο σειρές τελικές στα 1500. Δεν είχαμε προκριματικό το πρωί, αλλά όσες έχουν δηλωθεί και κατατάχθηκαν στην πρώτη και στη δεύτερη σειρά, οι χειρότερες επιδόσεις σε αυτή την πρώτη σειρά και οι καλύτερες στη δεύτερη σειρά. Εδώ δύο δεσποινίδες που θα παρακολουθήσουν τις κούρσες όπως και τα υπόλοιπα αγωνίσματα. Να πούμε ότι η σφαίρα ολοκληρώθηκε με τον Παναγιώτη τον Μπουζιάννη του Γυμναστικού Συλλόγου τα Λύκια να είναι θριαμβευτής, ένα παιδί που έπαιζε μπάσκετ παλιότερα και τελικά κατέληξε στη σφαίρα. Εδώ οι θεατές που παρακολουθούν. Κατέληξε λοιπόν στη σφαίρα ο Μπουζιάννης και νίκησε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με 17-33. Ο Λατιφλάρη του Κένταυρου ήταν δεύτερος με 17-05 και 16-93 ο Γεράσιμος Θεοδόρου της Ολυμπιακής Δομής. Στην τέταρτη θέση ο Ηλίας ο Καταβάτης του Αιώλου Πατρών με 16-88. Πέμπτος ο Ζώτος 16-58. Ο Γερομαρκάκης Ιεράπετρας 16-10 έκτος. Ο κόσμος εδώ που βλέπει τους Έλληνες πρωταθλητές που μετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Έχουμε σε εξέλιξη το τριπλούν. Έχουμε το άλμα επί κοντό με τον Κώστα Φιλιππίδη να είναι ο μοναδικός που συνεχίζει.
Και έχει βάλει το πικ στα 5,82, Νίκο. Ναι, 5,82, 10 εκατοστά κάτω από το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ. Να δούμε πού θα πάει ο Κώστας Φιλιππίδης και τριπλούν. Ναι, για την ώρα στο τριπλούν. Για να δούμε τον Ζιντζόβα, ο οποίος βρίσκεται στην 7η θέση, έχοντας άλματα λίγο πάνω από τα 15 μέτρα, για την ακρίβεια 15-18 το καλύτερό του. Προηγείται πάντα με τα 16-11 ο Μπαλταδούρος της Ηλιούπολης και ακολουθεί με 15-93 ο Δημήτρης Τσιάμης του Ολυμπιακού. Ο Τσιάμης που είναι ο πιο γνωστός και πιο καλός αθλητής στο τριπλούν τα τελευταία χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια, αλλά σήμερα βρίσκεται στην δεύτερη θέση του αγώνα πίσω από τον Μπαλταδούρο, ο οποίος ξεπέρασε τα 16 μέτρα πετυχαίνοντας την καλύτερη επίδοση της χρονιάς, ατομική επίδοση της χρονιάς. ...15-12 εντωμεταξύ το άλμα του Ζιντζόβα. Για να δούμε το μακρύ. Άκυρος. Είναι τέταρτος πάντως με 15 μέτρα και 49 εκατοστά. Πολύ δυνατό παιδί. Ο Λαγός και είπε μακρύς. Εσένα είπα. Ναι. Από λάθος. Ναι. Ο Λαγός. Συνεχίζουν φυσικά οι 8 καλύτεροι αθλητές, αλλά πάμε στον Φιλιππίδη. Το 5.82 ο Πύχης και ο Κώστας Φιλιππίδης κοιτάει τον άνεμο, κοιτάει τον προπονητή, τον Δημήτρη τον Κιτέα, που θα του δώσει το σύνθημα όταν δει ότι οι συνθήκες είναι κατάλληλες να ξεκινήσει. Είναι η πρώτη προσπάθεια του Κώστα Φιλιππίδη στα 5.82. Για να δούμε. Μπαίνει ο Πύχης. 5.82. Μεγάλη επίδοση από τον Κώστα Φιλιππίδη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Δεν πήγε στο Diamond League του Λονδίνου που έγινε σήμερα το επικοντό των άνδρων και κέρδισε ο Λαβιλενή με 6-0-3 και ένας άγνωστος Καναδός πέρασε τα 5.93. Όλους αυτούς θα τους αντιμετωπίσει ο Φιλιππίδης στο Πεκίνο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα από 22 ως 30 Αυγούστου, αλλά θα διεκδικήσει και το διαμάντι στο Diamond League που θα γίνει ο τελικός στις Βρυξέλλες το Σεπτέμβριο με αντίπαλο το Λαβιλένι. Είναι μαζί με το Λαβιλένι στην πρώτη θέση. 5.82 λοιπόν αυτός ο παγκόσμιος πρωταθλητής του Κλειστού Στίβου στο Σόπο της Πολωνίας εδώ, και να δούμε πόσο θα βάλει. Θα πάει για πανελλήνιο ρεκόρ. Να και ο Δημήτρης ο Κιτέας, πρωταθλητής στην εποχή του στο άλμα επικοντό, λίγο μετά τον Χρήστο Παπα-Νικολάου. Εδώ του δίνει συμβουλές. Είχε τον Ντόγκα αντίπαλο, είχε τον Αντρέα τον Τζόνι, τον Μιχάλη τον Αποστόλου και άλλους. Τον Μπαλάς Τσάεκ. Ναι, συζητάμε για ένα αγώνισμα με πολύ μεγάλο βάθος στην ιστορία της χώρας μας. Από την εποχή του Ρήγα του Ευσταθιάδη μέχρι και σύλλογο έφτιαξαν. Του ο Ρήγας, αθλητικός σύλλογος ο Ρήγας, προς τιμή του Ρήγα του Ευσταθιάδη. Λοιπόν, έχουμε την πρώτη σειρά στα 1500 μέτρα των γυναικών, αλλά πρώτα προηγείται το μήκος. Αυτός πρέπει να είναι ο Παύλος ο Μπόφτσης. Ναι, το τριπλούν. Το τριπλούν, ναι. Πράγματι. Ο Παύλος ο Μπόφτσης, ο οποίος είναι στην τρίτη θέση με 15.73, εδώ πολύ μακριά από το επιθυμητό πάτημα. Περίπου 30 εκατοστά πίσω. Ναι, βέβαια. Και σε καμία των περιπτώσεων δεν πρόκειται να έχει βελτίωση στο άλμα του, γιατί σε θέση των πραγμάτων είναι αρκετά μακριά από το 15.93 του Τσιάμι άλλωστε. Αθλητής του Δημήτρη Τσιφτσόγλου. Ναι. Να και ο Τσιάμις. Του Ολυμπιακού. Τσιάμις που ψάχνει και αυτό στο 16 του. Γυμνάζεται με το Θανάση το Σιούντρι από φέτος. Ο αγώνας του μέχρι τώρα παρουσιάζει μια σχετική βελτίωση. Άκυρος στην πρώτη προσπάθεια, 15-33 στη δεύτερη, 15-93 στην τρίτη προσπάθεια. Ο Τσιάμις.
Είναι άκυρος όμως. Πάλι άκυρος. Ναι. Οριακά άκυρος, αλλά άκυρος. Αυτό δεν έχει σημασία, το πόσο μέσα πατάς. Από τη στιγμή που δεν μετριέται το άλμα, παρά το γεγονός, το λέω αυτό γιατί ο Τσιάμις, όπως και κάθε αθλητής, κοίταξε λίγο που έπεσε και ήταν πράγματι αρκετά κάτω στα πάνω από τα 16 μέτρα το άλμα του, έτσι όπως φάνηκε με γυμνό μάτι, αλλά αυτό δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι να κάνει την απαραίτητη διόρθωση στο επόμενο άλμα του και κάτι, μια μικρή διόρθωση χρειάζεται για να πατήσει κάπως καλύτερα και να διεκδικήσει την πρώτη θέση που για την ώρα δεν την έχει. Ο Δημήτρης Μπαλταδούρος αγωνίζεται τελευταίος, έχει το πλεονέκτημα, το κέρδισε αυτό το πλεονέκτημα από την επιτυχία του πρώτου άλματος του στα 16-11 και όσο καλύτερος μετά τον τρίτο γύρο προσπαθειών διατηρεί αυτό το δικαίωμα μέχρι τέλους αγώνα, να αγωνίζεται δηλαδή τελευταίος από τους 8 που συνεχίζουν. Άκυρος. Ναι, άκυρος και αυτός. Πάλι είναι σε μεγάλη πτώση και εδώ τριπλούν ναι. Τον αδρόλο. Ακριβώς το ίδιο πάτημα με τον Τσιάμι νωρίτερα. Εδώ είναι τα 1500 μέτρα των κοριτσιών. Είναι η πρώτη σειρά. Εγώ να πω ότι το πύχη στο επικοντό έχει τοποθετηθεί στα 5 μέτρα και 92 εκατοστά, δηλαδή ένα εκατοστό πάνω από το πανελλήνιο ρεκόρ. Το προφανές έγινε, ο Φιλιππίδης βάζει τον πύχη σε αυτό το σημείο για να διεκδικήσει την καλύτερη επίδοση της καριέρας του και φυσικά το πανελλήνιο ρεκόρ. Εδώ η Ευαγγελία Παναγιωτοπούλου είναι αυτή που προηγείται του πανελληνίου, Καμπανάκη, η Τζοβάρα την ακολουθεί. Παναγιωτοπούλου, Τζοβάρα, τώρα είναι μπροστά η Τζοβάρα και πάμε για τα τελευταία 300 μέτρα ακόμα για να τερματίσουν οι αθλήτριες. Εθνικό ρεκόρ 4:05.63. Να, σαν να τερμάτισαν τώρα. Ακριβώς. Θα το πάνε. 300 μέτρα πολύ πίσω. Ναι, ναι. Βέβαια είναι κορίτσια. Να, ο Κώστας Φιλιππίδης. 5:92 πάει για πανελλήνιο ρεκόρ. Η πρώτη προσπάθεια είναι αποτυχημένη του Έλληνα πρωταθλητή, του Κώστα Φιλιππίδη. Και επιστροφή στα 1500, καθώς απομένουν περίπου 150 μέτρα για να τερματίσουν οι αθλήτριες και η Ευαγγελία Τζοβάρα του Πρωτέα Οικουμενίτσας είναι αυτή που προηγείται. Την ακολουθεί η Παπαγιανοπούλου του Πανελληνίου. Ακόμα 70 μέτρα για να τερματίσουν. Τζοβάρα από την Οικουμενίτσα και Παπαγιανοπούλου του Πανελληνίου στις δύο πρώτες θέσεις. Πρώτη η Τζοβάρα του Γυμναστικού Συλλόγου Πρωτέας Οικουμενίτσας με 4 λεπτά 54 δεύτερα και 69 εκατοστά του δευτερολέπτου. Νάτι η Τζοβάρα που είναι 27 χρόνια. 17 χρόνια, συγγνώμη. Μικρούλα. Χαρούμενη, έκανε την κούρσα της, ήταν νικήτρια στην πρώτη σειρά. Χωρίς να της δοθεί ευκαιρία να αντιμετωπίσει τις υπόλοιπες, αλλά είναι μικρή ακόμα, έχει μέλλον. Κορασίδα, ε. 17 χρονών. Ένα κορίτσι από την Οικουμενίτσα. Μπράβο. Αυτά είναι. Εδώ που οι αθλητές είναι εραστέχνες, αλλά και οι προπονητές είναι εραστέχνες πια. Διδάσκουν τα παιδιά το καλό το δρόμο, έτσι, τις δυσκολίες της ζωής, ότι πρέπει να προσπαθήσουν για να πάνε κάπου. Αυτά όλα τα έχει ο Στίβος, ο οποίος γνωρίζει μεγάλη άνοδο σε μια περίοδο κρίσης για τη χώρα μας. Σίγουρα, σαφέστατα, καθώς βλέπουμε τον Κώστα Σαράκη, έκτος στο τριπλούν με 15-25, άκυρος και αυτός, πολλά άκυρα άλματα. Φυσικά, οι αθλητές ψάχνουν το κάτι καλύτερο και αναμενόμενα βέβαια κάνουν μεταξύ άλλων άκυρα άλματα. Ναι, θα πρέπει να επισημαίνετε αυτό, Νίκο, δηλαδή η σταθερότητα. Είναι πραγματικά αραστέχνες. Ναι, ναι. Και έτσι και διδάσκουν πολύ σημαντικά πράγματα στους νέους. Λέμε ότι στο μήκος ή στο τριπλούν ή βρίσκεται σε πτώση, αλλά η μεγάλη προσέλευση νέων παιδιών στα σωματεία
θα φέρει και αποτελέσματα μελλοντικά. Να, Μανώλης Μακρύς. Από το Λιτόχωρο. Ναι. Ένα άλμα ίσως πάνω από τα 15,5 μέτρα, δηλαδή στα επίπεδα που κινείται ο αγώνας σήμερα για τον Μακρύ, με σημαντική απώλεια πάντως εκεί πάλι. Το πρωί που διαμαρτυρόταν ο προπονητής του, ο Δημήτρης Τσιφτσόγλου, ότι τρώει κάτι παραπάνω και είναι βαρύς. Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω αν από την εικόνα μπορεί να διαπιστωθεί κάτι τέτοιο. Πάντως είναι πολύ δυνατό παιδί. Ναι. 15-41. Να και ολόκληρη σειρά των προσπάθειών του από τα 15-24 με τα οποία ξεκίνησε μέχρι τα 15-69 που ήταν η καλύτερη προσπάθεια, η τέταρτη, με την πέμπτη στα 15-41 όπως είπαμε. Εδώ είναι οι καλές αθλήτριες που θα δούμε στα 1500 μέτρα των γυναικών. Με καλύτερη από όλες φέτος στη Μαρινάκου. Τη βλέπετε τρίτη από αριστερά στην οθόνη σας και τα υπόλοιπα κορίτσια. Εδώ όλες οι αθλήτριες που είναι στην αφετηρία για τα 1500 μέτρα των γυναικών. Εδώ θα δούμε πολύ γρηγορότερη κούρσα, θα έχει ενδιαφέρον, θα έχουμε και την Θεοδωρακοπούλου, δεν την βλέπω. Είναι η Λίβα, είναι η Ανδρικοπούλου, η Μαρινάκου, η Κυριακοπούλου, η Ευαγγελίου, η Θρασίβουλου, η Λουβή, η Πετρουλάκη, η Θωμαίδου, η Καλλιγεροπούλου. Για να δούμε τριπλή. Ναι, το τζιάμι λίγο. Στην πέμπτη προσπάθεια, πάλι... Α, όχι, όχι, όχι. Εδώ ήταν πολύ ανισόρροπο, θα μπορούσα να μου πει. Θα μου επιτρέψετε να πω. Ναι. Η φάση του άλματός του, επομένως δεν ελπίζει σε τίποτα σοβαρό. Λοιπόν, ξεκίνησαν τα κορίτσια στα 1500 μέτρα των γυναικών. Με τη Μαρινάκου, αθλήτρια του Χρήστου Παπαχρήστου, να προηγείται. 15-65 ο Τσιάμις, να πω εγώ, έτσι για να δώσουμε το αποτέλεσμα. Μαρινάκου της Γυμναστικής Εταιρείας Γυμναστικής Ένωσης Τρικάλων. Φιλιππίδης. Φιλιππίδης, 5-92. Δεύτερο άλμα για τον Κώστα Φιλιππίδη. Όχι. Είναι πάντως προσπάθειες για παγκόσμιο πρωτάθλημα, για Ολυμπιακούς αγώνες, αυτά τα άλματα που βλέπετε κυρίες και κύριοι. Από έναν Έλληνα αθλητή. Βλέπετε εδώ πώς καβαλάει τα 5.92. Έχει άλλη μια προσπάθεια. Κώστας Φιλιππίδης, λέμε ότι καλύτερο διαθέτει σήμερα ο ελληνικός τύπος. 1500 μέτρα των γυναικών, με τη Μαρινάκου να οδηγεί. Μακρινό πλάνο, βλέπετε στο βάθος. Ακόμα 2,5 στροφές για να τερματίσω στα 1500. Είναι η Ευαγγελίου, η Κύπρια, αυτή που πέρασε μπροστά. Ευχαριστώ πολύ τον καμεραμάν και τον σκηνοθέτη που μας έδωσε από κοντά το πλάνο για να μπορέσουμε να διακρίνουμε. Δεύτερη είναι η Μαρινάκου, τη γνωρίζουμε και από τη σκιά της. Ευαγγελίου λοιπόν από την Κύπρο είναι η πρώτη, Μαρινάκου η δεύτερη. Ακόμα 800 μέτρα για να τερματίσουν οι αθλήτριες. Και τρίτη, στην τρίτη θέση και πιο πίσω οι υπόλοιπες αθλήτριες. Είναι η Ανδρικοπούλου. Μπροστά βλέπετε την Κύπρια, την Ευαγγελίδη, πίσω την Μαρινάκου. Η Κυριακοπούλου της Λιφάδας είναι τρίτη. Μια εξαιρετική αθλήτρια που γυμνάζεται με τον Μανώλη το Χάτζο στην Γλυφάδα, που κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά εκεί. Έχουν φέρει την Γλυφάδα ψηλά. Και τελευταία, ακόμα
500 μέτρα για να τερματίσουν οι αθλήτριες. Στήθος η Ευαγγελίδου, Νάτη, η Μαρινάκου δίπλα της από τα Τρίκαλα, 19 χρονών η Μαρινάκου, η δεύτερη. Καμπανάκι, φεύγει η Ευαγγελίδου. Και πάντα μπροστά η Ευαγγελίδου, η Ναταλία Ευαγγελίδου, 24 χρονών, της Κύπρου, με δεύτερη τη Μαρινάκου. Ακόμα 250 μέτρα για να τερματίσουν. Πολύ γρήγορη, πολύ δυνατή αυτή η Ευαγγελίδου. Πάρα πολύ καλή. Αλλά και η Μαρινάκου, η οποία είναι 19 χρονών. Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου παρακολουθείτε από τις 6.30 από την ΕΡΤ εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, τις προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών. Πρώτη εδώ πάει για τον τερματισμό η Κύπρια Ευαγγελίδου στα 1500 μέτρα των γυναικών και πρωταθλήτρια Ελλάδος θα είναι η Μαρινάκου που ακολουθεί από πίσω εδώ. Νικήτρια εκτός συναγωνισμού η Ευαγγελίδου και 4.19.65 τώρα τερματίζει η Μαρινάκου, δεύτερη στην κούρσα, Πανελλήνιο Νίκης, με δεύτερη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα την Κυριακοπούλου της Γλυφάδας. Αυτά ήταν τα 1500 μέτρα των γυναικών. Στο επικοτό έχουμε μία προσπάθεια ακόμα από τον Φιλιππίδη. Μία προσπάθεια στα 5.92. Αν το περάσει συνεχίζει. Βέβαια, να εδώ η Ευαγγελίου. Και η Μαρινάκου. Οι δύο πρώτες της κούρσας. Η μία έτρεξε για την Κύπρο, η άλλη για την Ελλάδα. Είπαμε ότι η Κύπρος είναι εκτός συναγωνισμού. Και εδώ η τρίτη είναι η Καλογεροπούλου του Πανιωνίου. Πανιώνιο που γυμνάζει τα παιδιά εκεί ο Νότης ο Παπούλιας σε αυτές τις αποστάσεις. Και εδώ η Ναταλία Ευαγγελίου της Κύπρου. Ένα τυπικό 1500. Χρόνος 4.19.65. Α, να και τα αποτελέσματα στα 1500 μέτρα των αντρών. 3.48.73 για τον Ακόπουλο. Ένα καλό 1500. Άνετο. Δημητράκης δεύτερος 3.50.17. Όχι καλή εικόνα, ειδικά στα τελευταία μέτρα, 200 μέτρα. Μιχαήλας του Γυμναστικού Συλλόγου Κηφισιάς τρίτος. Σιγά σιγά όλοι οι υπόλοιποι αθλητές. Γκούρλιας αρκετά κάτω. Είναι τα αποτελέσματα βέβαια της δεύτερης σειράς, τα οποία θα συνδυαστούν με αυτά της πρώτης που είδαμε και να βγει η τελική κατάταξη στο αγώνισμα των 1500 μέτρων των ανδρών. Κώστας Φιλιππίδης, κυρίες και κύριοι. Ένας σπουδαίος αθλητής, ένας άριστος μαθητής, πήρε το πτυχίο του στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Έκανε και δακτορικό σε άλλο τομέα, πρωταγωνιστή παγκοσμίως στο άλμα επικοντό, έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής το 2014 στο Σόποτ, το παγκόσμιο πρωτάθλημα πιστό στήλου που έγινε στην Πολωνία, και είναι και ο αθλητής που έχει νικήσει το Λαβιλενί το Γάλλο. 5.92, όχι. Ολοκληρώνει λοιπόν τις προσπάθειες του ο Φιλιππίδης. Χειροκροτείται από τους περίπου 3.000 θεατές που βρίσκονται εδώ στο ΆΚΑ. Είναι ένας εξαιρετικός αθλητής, ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει στο σύγχρονο των αγωνισμάτων του στίβου η Ελλάδα. Δείτε τον εδώ στα 5.92. Πολλοί λένε ότι είναι ένας από τους αθλητές που μπορεί να περάσει τα 6 μέτρα. Κανείς δεν ξέρει, είναι μικρός ακόμα. Ούτε και μεγάλος, ούτε και μικρός. Είναι στην καλύτερη ηλικία του, έμπειρος. Πάντως είναι η πέμπτη φορά φέτος που περνάει. Είναι καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά φέτος. Ναι, σίγουρα. Πολύ μεγάλη σταθερότητα. Πάνω από τα 5.80 για μια ακόμη φορά. Αυτό σημαίνει
ότι η αξιοπιστία των επιδόσεων του είναι πραγματικά μεγάλη. Είναι 29 χρονών ο Φιλιππίδης. Βέβαια. Έτσι. Εδώ δέχεται συγχαρητήρια από φανάτικους φιλάθλους, οπαδούς που πήγαν εκεί για να το δουν. Είδατε και τον Δημήτρη τον Κιτέα. Κώστας Φιλιππίδης και πάμε στο τριπλούν. Τριπλούν για να δούμε ένα άλμα του αθλητή που προηγείται και που ουσιαστικά εδώ κάνει ένα πανηγυρικό άλμα για να επιβεβαιώσει την νίκη του με 16-14. 16-14 λοιπόν, οριστικά πρώτος. Να εδώ, να αυτός ο αθλητής, ο Μπουζιάννης από τα Λύκια της Αρκαδίας που κέρδισε τη σφαίρα με 17-33, ένα δυνατό παιδί, ξεκίνησε με μπάσκετ, κατέληξε στη σφαίρα και είναι πρωταθλητής Ελλάδος. Τον βλέπετε εδώ, τον Μπουζιάννη που κέρδισε τελικά με 17-40, έκανε και καλύτερη προσπάθεια μετά τα 17-33 που είχαμε δει. Ο Λατιφλάρη 17-31 δεύτερος, ο Θεοδόρου Γεράσιμος και αυτός πατρινός τρίτος και οι υπόλοιποι σφαιροβόλοι και το άθλημα των δυνατών εδώ στα απταγωνίσματα του Στίβου. Από τις ζήψεις θαυμάσαμε σήμερα την Χρήστα Αναγνωστοπούλου στο δίσκο, εξαιρετική. Ναι, για να επανέλθουμε σε ένα αγώνισμα στο το οποίο έχει χαρίσει πολύ μεγάλες στιγμές. Και βέβαια. Πολλές. Λοιπόν, εδώ η 17χρονη Τζοβάρα που κέρδισε στην πρώτη σειρά από την Οικουμενίτσα με 4-54 και οι υπόλοιπες αθλήτριες. Και το άλμα, το άλμα τριπλούν στους άντρες, Μπαλταδούρος 16-14, Τσιάμις, Μπόφτσις στην δεύτερη και τρίτη θέση με 16-05 και 15-73 αντίστοιχα, Μακρύς πιο κάτω, Ζιτζόβας πιο πίσω και Σαράκης στην έκτη θέση. Ένα ατομικό ρεκόρ ανάμεσα στους αθλητές της πρώτης εξάδας. Σάβας Διακονικόλας, 12ος. Ο 12ος του τελικού και ο Κώστας Φιλιππίδης που έχει ολοκληρώσει και τον οποίο λέγαμε νωρίτερα για τη μεγάλη σταθερότητα που τον διακρίνει σε αυτήν την σεζόν. Είναι ο 5ος αθλητής στη λίστα επιδόσεων φέτος στον κόσμο, με πρώτον τον Λαβιλενή, τον Μπάρμπερ, τον Καναδό που ανέφερες νωρίτερα, να και τα αποτελέσματα. Να τα αποτελέσματα. Εν πάση περιπτώσει στο επικοντό. 5-42 ο Πατσουκάκης, 5-32 ο Νίκανδρος Στυλιανού. Και ο Χρυσανθόπουλος 4ος, 5-15. Μπράβο. Και μην ξεχνάμε, μείνει, ναι. Είχε μείνει λίγο ο Θοδωρής. Εδώ είναι ξανά ο Μπαλταδούρος που νίκησε στο τριπλούν των ανδρών. Ήταν η έκπληξη. Με την πέμπτη προσπάθεια έφτασε στα 16 μέτρα και 14 εκατοστά, κατοχυρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Μαζί με τον Χρυσανθόπουλο ήταν και ο Κουφίδης στην τέταρτη θέση. Σωστά. Έτσι. Στο επικοντό. Πήγα να πω ότι είναι ένα αγώνισμα το οποίο έχει και μέλλον, γιατί ξεχνάμε τον Μανώλη Καραλή. Δεν το ξεχνάμε καθόλου. απλά δεν αγωνίστηκε, είναι στην τυφλίδα. Είναι στην πηγή, δεν ξέρω αν πήγε κιόλας. Είναι το Ευρωπαϊκό Νεότητας και πάει στο Κάλι της Κολομβίας και πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παίδων. Και εδώ τα 1500 των γυναικών. Μαρινάκου 4-24-75, Κυριακοπούλου 4-30-98 και Λίβα στην τρίτη θέση. Θέλω να πω ότι στο άλμα επικοντό έχουμε διακρίσεις στις μικρές κατηγορίες όπως και στις μεγάλες και έχουμε πάρει μετάλλια και με τον Φιλιππίδη και με τον Χρυσανθόπουλο και με τον Καραλή τώρα. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Και παλαιότερα μάλλον έναν κερκυραίο αθλητή. Δεν μου διαφεύγει το όνομά του, αλλά... Και πρόσφατα ο Καραλής έκανε και το πανελλήνιο ρεκόρ παιδών καταρρύπτοντας του Φιλιππίδη το ρεκόρ και ανεβάζοντάς το στα 5-25. Ως γούρος, ναι. Ως γούρος και πάρει μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα προδεκαετίας, αν δεν κάνω λάθος. Το χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, το μετάλλιο το έχει πάρει σίγουρα. Λοιπόν, πάμε στο ακόντιο των γυναικών. Ένα ακόμα αγώνισμα. Έχουν απομείνει το ακόντιο, τα 3.000 μέτρα στυπ των ανδρών και γυναικών και οι σκυταλοδρομίες 4x100, ανδρών και γυναικών. Οι
πια να ολοκληρωθεί η πρώτη μέρα και θυμίσουμε ότι και αύριο η ΕΡΤ2 θα μεταδώσει τους αγώνες από τις 7 παρα 20 με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, όπου έχουμε τα 200 άρια, τα μεγάλα αγωνίσματα. Έρχομαι την Κυριακοπούλου που έρχεται τα ξημερώματα από το Λονδίνο, που αγωνίστηκε και κέρδισε η Στεφανίδη, η Κυριακοπούλου, στο Diamond Link του Λονδίνου, και έρχεται να τη δούμε αύριο οι Έλληνες θεατές εδώ στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Και άλλα αγωνίσματα, έτσι, πολλά αγωνίσματα, όπως το Μήκος στον Αδρό με το Τσάτουμα και πολλά τα 800άρια. Την τελευταία κούρσα του Ιακωβάκη. Την τελευταία κούρσα του Ιακωβάκη σε ελληνικό, ελληνικό ενδιαφέρον, σε άλλο σπουδαίο αθλητή με μεγάλη καριέρα. Αλλά μην αδικούμε τα κοντίστριες, έτσι. Εδώ βλέπετε προσπάθειες από τις κοντίστριες. Αυτή είναι η κατσούλα του Ζεφ Στρικάλων. Έχει 44-39. Νάτι. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε πάντα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σε περιγραφή του Περικλή Μακρύ και Νίκου Τσόνη. Στον αγωνιστικό χώρο είναι ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου, που θα έχει, φαντάζομαι, σε λίγο τον Κώστα τον Φιλιππίδη. Είδαμε το τριπλούν που κέρδισε ο Βαλταδούρος. Τις περισσότερες νίκες εκεί τις έχει ένας παλιός αθλητής, ο Τόλης ο Καθηγιώτης. Αλλά Σοφία Ιφαντίδου, πρωταγωνίστρια στα σύνθετα στο έπταθλο, αλλά με πάρα πολύ καλό ακόντιο. Είναι μπροστά εδώ με 56-54, που πέτυχε στην πρώτη της βολή. Βλέπετε τώρα εδώ κοντά στα 55 μέτρα η δεύτερη προσπάθεια της Σοφίας Ιφαντίδου του Φίλιππου Βέριας. Η Ιφαντίδου είναι επίσης μία από τις αθλήτρες που θα είναι στο Πεκίνο, στο σύνθετο βέβαια, στο έπταθλο. Είδαμε αρκετούς σήμερα, τον Τζάκονο, τον Δουβαλίδη, τον Μάστρο με τον Πανιώτη στο ύψος, τον Φιλιππίδη στο επικοντό. Από τους άντρες δηλαδή, μόνο ο Παπαμιχαήλ που δεν έχει βάδιν σήμερα, που θα αγωνιστούν στο Πεκίνο, μόνο αυτόν δεν είδαμε. Λογικά και αύριο περιμένουμε να προκριθεί, να πιάσει το όριο για το Πεκίνο και ο Λούις Τσάτουμας. Ναι, είναι, έτσι, είναι από αυτούς που δεν το έχουν πιάσει. Καλά κάνεις και τα άλλα, τα άλλα είναι δύσκολα. Για άλλον επιπλέον είναι δύσκολο. Μια δωδεκάδα. Και αν μπορέσουν να προσθεθούν ένα-δύο παιδιά στην πορεία, αυτές τις τελευταίες. Και νομίζω τόσοι αγώνες θα είναι και στο Ρίο του χρόνου. Ναι. Δεν ξέρω αν βελτιωθεί και κάτι άλλο. Νομίζω ότι μπορούν να είναι άλλοι δύο-τρεις. 3 χιλιόμετρα στίπλε. Για να δούμε εδώ και τις στιπλίστριες. Με καλύτερη, με βάση την Παρδάλου τη Μαρία, από τη Μύκονο, του ΑΟ Μύκονο, να τη, η Παρδάλου. Είναι από τη Ρόδο η Παρδάλου, αλλά Παρδάλου, έτσι, όχι Παρδάλου, το λέω πάντα Παρδάλου. Μαρία Παρδάλου μπήκε από την αρχή επικεφαλής. Ήταν η νικήτρια πέρσι. Η Ζωγραφάκη είναι δεύτερη από την Κάλυμνο, του Αθλητικού Συλλόγου Καζόνης Καλύμνου. Παράδοση και Κάλυμνος. Και είμαστε στο ξεκίνημα της κούρσας των 3.000 μέτρων με φυσικά εμπόδια στις γυναίκες, με τη Μαρία Παρδαλού να έχει κάνει τα πρώτα 200 μέτρα. Έχουμε ώρα για τα 3.000 μέτρα και μπορούμε να ακούσουμε ίσως την πιο ενδιαφέρουσα συνέντευξη από τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου, που μας έχει φέρει στα σαλόνια μας τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του παγκόσμιου στίβου, καλομαθείς, αγκλομαθείς από παγκόσμια πρωταθλήματα και Ολυμπιακούς αγώνες. Εδώ έχουμε τον Κώστα τον Φιλιππίδη
Δημήτρη, να σε χαρούμε με τον Κώστα Φιλιππίδη. Λοιπόν, Νίκο, σωστά τα λες. Μία από αυτές τις μεγάλες συνεντεύξεις είναι πάντα με τον Κώστα Φιλιππίδη. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε ένας από τους κορυφαίους πρεσβευτές, όχι του ελληνικού στίβου, του ελληνικού αθλητισμού, σε επίπεδο επιδόσεων, διακρίσεων και ήθους. Το τονίζω αυτό. Λοιπόν, Κώστα, καταρχήν συγχαρητήρια. Και να εξηγήσουμε ότι θα μπορούσε κάπου αλλού σήμερα, αλλά μαζί με τον προπονητή σου, γιατί είστε ένα πολύ δυνατό ντουέτο όλα αυτά τα χρόνια, αποφασίσατε να έρθετε εδώ και να πηδήξετε και ψηλά. Να μιλήσουμε λοιπόν για αυτό το σκεπτικό καταρχήν. Καταρχήν, εμείς, και λέω εμείς, εγώ και ο Δημήτρης, όταν αποφασίζουμε να πάμε να πηδήξουμε κάπου, πάμε και πηδάμε. Και πάντοτε προσπαθούμε και για το καλύτερο και για ρεκόρ αν ευνοούν οι συνθήκες. Και σήμερα προσπάθησα για ένα ρεκόρ γιατί ευνοούσαν οι συνθήκες. Οι καιρικές συνθήκες. Διότι το σημερινό πανέλο πρωτάθλημα αποτελεί μια ακόμη απογοήτευση για μας. Άλλη μια απογοήτευση. Προσπαθούσαμε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο Δημήτρης προσπαθούσε να πάρει τα στρώματα, τα διπλανά τα στρώματα, να κατεβάσει τους τηλεοβάτες, τους διπλανούς. Ενώ αυτά έπρεπε να είχαν μετακινηθεί από το πρωί, από την ώρα που τελείωσε ο προκριματικός. Για να μπορέσουμε να κάνουμε τον αγώνα μας, να μπορεί να βλέπει τα πατήματά μου, να μπορεί να βλέπει το τρέξιμό μου, να με βοηθάει. Αυτό δεν έγινε. Προσπάθησε στο τέλος να κατεβάσει τους τηλεοβάτες, μπας και προχωρήσει. Τέλος πάντων. Έγινε 582. Ναι. Μα σας το λέω, έτσι κι αλλιώς εμείς πάντοτε προσπαθούμε. Και είμαι αυτή τη στιγμή σε μια πολύ καλή κατάσταση και συνεχώς προσπαθώ για καινούργια ρεκόρ. Νομίζω ότι αυτά τα ύψη είναι ύψη αυτή τη στιγμή τα οποία είναι εφικτά. Να μιλήσουμε δύο στοιχεία που ίσως δεν τα ξέρει ο κόσμος πάνω σε αυτά. Πρώτον είναι ότι για αυτά τα ύψη ο Κώστας μαζί με τον προπονητή του δουλεύουν πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, δεν είναι τωρινό. Υπάρχουν οι βάσεις εδώ και πολλά χρόνια. Και δεύτερον ότι με το τελείωμα του μεταπτυχιακού αρχίζεις και αποκτάς και μια ανάσα χρόνου που δεν είχες νωρίτερα. Σαφώς τα τελευταία δύο χρόνια ήταν πολύ πιεσμένο το πρόγραμμα και το καθημερινό αλλά και το πρόγραμμα της προπόνησης διότι έπρεπε να προσαρμοστεί ουσιαστικά η προπόνηση πάνω στα μαθήματα και στο ρολόγιο πρόγραμμα του μεταπτυχιακού. Το καλό είναι ότι αυτό το μήνα ορκίστηκα, τελείωσα, έχω πλέον το χρόνο και όλη τη δυνατότητα να μπορέσω να συγκεντρωθώ και να εστιάσουμε σε όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Αλλά θα ήθελα να σου γυρίσω πάλι σε αυτό γιατί δεν στο τελείωσα με το Diamond League αυτή τη στιγμή που τρέχει στο Λονδίνο. Γραφτήκανε διάφορα τελευταίες μέρες και ήταν και κάτι το οποίο το τόνισα και στη συνέντευξη τύπου στο ΣΕΓΑΣ που δόθηκε πριν από δύο μέρες. Ότι δεν ήταν ο λόγος ότι δεν μπορούσα να βρω με τα μεσονύκτια πτήση ή κάτι άλλο. Εμείς αυτά τα πράγματα τα φτιάχνουμε ρηπή οφθαλμού, αν είναι να το κάνουμε. Το θέμα ήταν ότι εμείς επιλέξαμε να έρθουμε εδώ και όχι απλώς επιλέξαμε να έρθουμε. Θέλαμε να στηρίξουμε και το πρωτάθλημα αλλά και να πηδήξω ψηλά. Ήθελα να δώσω στον κόσμο ένα καινούριο ρεκόρ, τον κόσμο που ήρθε να παρακολουθήσει, να δει να το ευχαριστηθεί. Δυστυχώς δεν μπορούσα να το ευχαριστηθεί γιατί συνέβησαν όλα αυτά τα πράγματα σήμερα. Καταρχήν, ως προς τις πτήσεις, το επιβεβαιώνω διότι έχετε ταξιδέψει μέσω απίθανων πόλεων κτλ. Πάμε στο τρίπτυχο το φετινό. Μεγάλα ύψη, Diamond League, παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το σημαντικό ήταν να σταθεροποιηθώ. Έχω μπορέσει και έχω σταθεροποιηθεί. Αυτή τη στιγμή θέλω να κάνω ένα καινούργιο ρεκόρ, είμαι σε θέση να κάνω ένα καινούργιο ρεκόρ. Σαφώς μπροστά μας έχουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το οποίο είναι κάτι το οποίο θα το παλέψουμε πολύ για μια πολύ καλή εμφάνιση και μια διάκριση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και από εκεί και πέρα, σαφώς το Σεπτέμβριο έχουμε και το τελικό Diamond League. Απομένει δηλαδή ο τελικός, όπου βρίσκουμε τρεις πόντους πίσω από τον πρώτο και αυτή τη στιγμή είναι όλα ανοιχτά. Με δεδομένο ότι η βαθμολογία μετράει διπλή στο τελικό, σε κάθε τελικό. Ως προς το Diamond League, νιώθεις φέτος ότι αυτή η σειρά των αγώνων σου δίνει πίσω την προσπάθεια όλων αυτών των ετών να κυνηγάς τα meeting, να μην επιλέγεις αγώνες, να πηγαίνεις παντού με καιρικές συνθήκες, χειμώνα, καλοκαίρι κτλ. Αυτό το κάνουμε πάντα. Βέβαια, το θετικό με τα Diamond League είναι ότι το πρώτο Diamond League ξεκινάει αρχές Μαΐου και το τελευταίο τελειώνει μέσα Σεπτέμβρη. Το οποίο δείχνει ένας αθλητής αν μπορεί να είναι σταθερός κατά τη διάρκεια της σεζόν με όλες τις καιρικές συνθήκες, διότι λαμβάνουν τόπο σε κάθε γωνιά του κόσμου και για μεγάλη διάρκεια. Και εμείς αυτό είναι κάτι το οποίο το επιδιώκουμε και είναι μια δουλειά ετών αυτή. Δεν είναι φετινή. Λοιπόν, τελειώνοντας, βλέπω ότι φέτος και εσύ και ο προπονητής του είστε καλά και ψυχολογικά. Και αγωνιστικά και είστε και αισιόδοξοι. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Πάντοτε ήμασταν αισιόδοξοι και είμαστε πολύ θετικοί άνθρωποι. Παρόλο που τα πράγματα είναι λίγο απεσιόδοξα και δείχνουν ακόμη χειρότερα. Εμείς προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο θετικοί μπορούμε, γιατί έχουμε μπροστά μας πολλά πράγματα να κάνουμε. Προσπαθούμε να ξεπεράσουμε όλες αυτές τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν αυτό το διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι το κράτος έχει παραλύσει. Δεν λειτουργεί σχεδόν τίποτα. Εμείς όμως θα λειτουργήσουμε. Και μέσα από την προσπάθειά μας ελπίζουμε σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Το θετικό σήμερα ήταν ότι επιτύχθηκε ένα καινούργιο ρεκόρ αγώνων από το προηγούμενο το δικό μου που ήταν 5.80, σήμερα έγινε το 5.82. Είναι ένα θετικό σημάδι της βραδιάς αυτό. Μακάρι να μπορούσα να είχα κάνει και ένα ρεκόρ μπροστά στο ελληνικό φιλαθλό κοινό.
την επόμενη φορά στο ευχόμαστε. Καλή συνέχεια στη σεζόν. Μεγάλα ραντεβού Πεκίνο και τελική Diamond League. Ευχαριστώ πολύ. Καλά, καλά, Κώστα. Λοιπόν, η Μαρία Παρδαλού είναι αυτή που προηγείται περίπου 60 μέτρα από τις υπόλοιπες αθλήτριες, τα 3.000 μέτρα στίπλ με φυσικά εμπόδια, και απομένουν ακόμα τρεις στροφές για να τερματίσουν. Για να τερματίσει πρώτα η Μαρία Παρδαλού, η περσινή νικήτρια, την βλέπετε εδώ, που θα λέγαμε ότι κάνει περίπατο όσον αφορά τη διεκδίκηση της νίκης, με μια μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες αθλήτριες. Μαρία Παρδαλού που αγωνίστηκε στο Διεθνή Μαραθώνιο της Ρόδου στον αγώνα των 10.000 μέτρων, αν θυμάμαι καλά. Ήταν εκεί πάντως, στην Ίδα, και εδώ συνεχίζει να ξεχωρίζει από τις Ελληνίδες αθλήτρες σε μεγάλες αποστάσεις. Είμαστε σε μια κούρσα που μετέχουν η Ζωγραφάκη, η Δημητριάδου, η Μανιαδάκη, η Κιδωνιάτη, η Νιζαράντζε, η Δημητριάδου, η Μιχαλά, η Κεφάλα, η Κωνσταντίνα, η Σάκ, η Χατζη Πολυδόρου, η Κωνσταντοπούλου και η Ντίνα, η Μαργαρίτα η Ντίνα. Οι αθλήτρες που αγωνίζονται. Έχουμε την Χατζηπολιδόρου στη δεύτερη θέση από την Κύπρο που μετέχει εκτός συναγωνισμού. Και εδώ βλέπετε την Μαρία Παρδαλού που έχει πάρει ένα προβάδισμα το οποίο είναι τώρα κοντά στα 80 μέτρα. Συνεχώς αυξάνει τη διαφορά από τις δεύτερη και τρίτη που την είδαμε για λίγο. Να δούμε ποιες είναι ακριβώς και η δεύτερη με την τρίτη. Εδώ είναι η Μαρία Παρδαλού που πάντα προηγείται. Νάτι. Ένα καλό πέρασμα εμποδίων η Παρδαλού. 9.30.72 το πανελλήνιο ρεκόρ. Πάμε για μια κούρσα γύρω στο 9.45, να δούμε αν θα είναι και τόσο. Όχι, παραπάνω. Πολύ παραπάνω. Ακόμα θέλει 500 μέτρα για να τερματίσει Παρδαλού. Γύρω στα 10-20 φαντάζομαι. Ναι, ναι, ναι. Αργή βέβαια η κούρσα. Πάμε για καμπανάκι. Μαρία Παρδαλού λοιπόν. Μανιαδάκη του Λασιθίου πρέπει να είναι δεύτερη. Αν μπόρεσα να δω. Παρδαλού είναι αυτή που αυξάνει τη διαφορά ακόμα περισσότερο. Νάτι προσπερνάει μία-μία τις αθλήτριες. Ακόμα 200 μέτρα. Πολύ ανώτερη από τις υπόλοιπες που μετέχουν στην κούρσα. Η Ελληνίδα πρωταγωνίστρια πέρσι και φέτος σε αυτό το αγώνισμα. Στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια. Αθλήτρια του αθλητικού ομίλου Μικόνου. Βέβαια ροδίτσα την καταγωγή. Νάτι εδώ στη τελική ευθεία, καθώς περνάει το τελευταίο εμπόδιο η Μαρία Παρδαλού στα 3.000 μέτρα. Είναι το τελευταίο αγώνισμα που παρακολουθείτε για την πρώτη μέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Στίβου. Τερματίζει εδώ σε χρόνο 10.39.75 ο χρόνος της. Πάμε, Μαρίνα! Και εδώ εξαντλημένη από αυτή την κούρσα. Νάτι, εδώ η Μαρία Παρδαλού που τερμάτισε στα 3.000 μέτρα στίπλ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε τη μετάδοση για την πρώτη μέρα των Πανελληνίων Αγώνων από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αύριο θα είμαστε μαζί από τις 7 παρα 20 για τη δεύτερη μέρα που έχει
ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα με το επικόντο των γυναικών. Έχει το μήκος των ανδρών, έχει τα 200 με τσάκωνα, με μπελιμπασάκι, αλλά και πολλά άλλα αγωνίσματα με μεγάλο ενδιαφέρον. Από τον Νίκο Τσόνη, τον Περικλή Μακρύ, τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου, το σκηνοθέτη μας, τον Παναγιώτο Φιλίππου που ήταν στο ΒΑΝ και όλο το τεχνικό προσωπικό, τον Γιάννη Τζανετή, το σκηνοθέτη μας, καλό σας βράδυ.